οπότε κυρίως γραφική. Μετά έρχεται η μουσική, μετά έρχεται το γράψιμο. Και τελευταίο, κάπου εκεί αμυδρά, κάτι μου λέει να συνεχίσω το YouTube, αλλά... Ναι ρε φίλε. Yeah. Big news, guys. Ηλία Ρίχτου 36. Σήμερα ένας OG YouTube. Ένας legend, όπως αρέσει να λες. Ένας legend. legend. OG. Προτιμάς legend ή OG. Για να το πεις σωστά. OG. Πώς θα πάλι. Πάμε πάλι. Ηλία Ρίχτου 36. Σήμερα ένας OG του YouTube. OG των εικαστικών. OG της μουσικής. Και OG του modeling. Του modeling. Χρήστος, Chris Links. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλά εσείς. Προσπαθούμε, φίλε. Μας έριξες πάλι στο λάκκο, φίλε, του αλκοόλ. Τι έχει αυτό το ποτήρι μέσα. Κακή επιρροή, κακή παρέα. Λέγαμε, δεν θα πιούμε. Μας έχωσες τώρα. Θα τα πιω εγώ, μην αγχώνεστε. Κρατήσει για μένα. Τι πίνεις την πίτσα σου γενικά. Γενικά δεν μου άρεσε η μπύρα γιατί κατουργέμαι πάρα πολύ εύκολα. Και απλά φουσκώνεις με την μπύρα. Αλλά το κρασί λέει. Είναι τι? Αγαπημένος ποτό, ας πούμε. Στο ότι είναι και υγιεινό και λιγότερο ανθυγιεινό. Κάνει καλό στη καρδούλα. Αλλά γενικά νομίζω την ακούς και πιο εύκολα με το κρασί. Με τους καφέδες πώς θα πας, φίλε, γιατί θυμάμαι, θα σου πω. Όχι. Θυμάσαι κάτι συγκεκριμένο. Θυμάμαι στον Μπούγια που. Αυτό, είχε πει τρει φραπέντε, ξέρω εγώ, ναι, ναι, σε μια και πέρα. Ότι είχε ξεκινήσει και καλά να πίνει καφέδε. Ναι. Δυνατό. Ρε, εγώ ξεκίνησα να πίνω καφέδε. Το έβλεπα ότι είχε πια αρχίσει να τρέμω. Μα εγώ. Και εγώ. Ναι, ναι. Έπινε και φραπέ, ρε, φίλε. Ναι. Που φραπέ είναι το πιο δυνατό. Δεν το ήξερα, ρε. Ξεκίνησα να πίνω τώρα, ενώ κανένα χρόνο έχω και δεν ήξερα πώ σε πιάνει. Και λέω, οκ, okay, να το δούμε κι αυτό. Και έπαθα overdose, δηλαδή πήγα σπίτι και ήμουν στη τσίτα έτσι. Δεν μπορούσα να ήμουν. Τέλειο. Περίεργο. Πιο πριν γιατί δεν έπαιρνε, δεν σ' άρεσε η γεύση και δοκιμάσαι και δεν. Δεν μου άρεσε η γεύση, ναι. Ούτε και στην πύρα. Και εγώ δεν έπαινα για πολλά χρόνια μπύρα. Ναι. Δεν μου άρεσε η γεύση. Και τώρα, φίλε, άμα μου ξεκινήσω μπύρα, δεν σταματάω. Δεν, ναι. Τώρα σ' αρέσει η γεύση. Ναι. Τώρα δεν σ' αρέσει η γεύση. Όχι, ακόμα. Όχι, δεν μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει. Το τι πίνω δεν σημαίνει ότι μ' αρέσει, έχει αλκοόλ αγγές. Όπως και το καφέ, δεν μ' αρέσει η γεύση, είναι το εφέ που σου δίνει, ξυπνάς. Αν και νομίζω άμα έχεις μάθει να μην πίνεις καφέ, δεν χρειάζεται να πίνεις καφέ, ψευδέστηση είναι. Ναι, έχεις δίνει αυτό. Γενικά προσέχεις με, ξέρεις, τη ζωή σου, διατροφή, γυμναστική, οτιδήποτε έτσι. Ξέρεις αυτό που λέμε τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, τον προσέχεις. Προσπαθώ, yeah, ναι, προσπαθώ. Εσύ, Χρήστο, τι λες, προσπαθώ. Πίνω κανένα χυμό. Είναι σαν να ρωτάς τον εαυτό σου τώρα. Είναι και κάπου στην κάμερα. Σαν να ο Χρήστος πίσω από τις κάμερες. Όχι όσο θα έπρεπε. Αυτό. Δηλαδή, εντάξει, κάποια στιγμή δεν έπινα καθόλου αλκοόλ, δεν έκανα τίποτα. Πίνω κάθε μέρα ένα χυμό, ας πούμε. Στίβω ένα χυμό, από λαϊκή. Συμφέρει κιόλας. Ναι. Τρώω το ρουστάκι μου εκεί μέσα, βάζω καρότα, μαρούλια, κρεμμύδια, ντομάτες, αγγούρια. Α, οκ. Αλλά πολύ λίγο. Πατάτες, όχι. Γεια σας, πατάτες! Ναι, προσπαθώ, ρε φίλε. Εντάξει, μην νομίζεις. I try my best. Γυμναστική. Τελευταία όχι, αλλά θα ήθελα. Τι θα έκανες, ας πούμε, άμα... Διάδρομο, σίγουρα μου άρεσε να τρέχω. Και μονόζυγο επίσης μου αρέσει. Αυτό. Και πυγμαχιά και τέτοια θα μ' άρεσε. Ναι. Κάτι έτσι, μια πολεμική τέχνη. Θα μ' άρεσε πολύ. Άμα, να βάλω αλκοόλ. Ναι, ρε. Αυτό, κάτι. Όχι, εντάξει, έτσι καλύτερα από το χρώμα. Όντως, ναι, 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 ναι. Απλά, βάλε και σε μένα λιγάκι. Έχεις σεξ. Έχουμε αποδομής. Έχεις σεξ, παιδιά. Καλύτερα. Είναι κακό να γίνει σεξ. Έχεις σεξ, να μάθει.
Λεφτά θα πάρουμε. Okay. Να το σκοπίσουμε αυτό ή όχι. Όχι, όχι. Το πάρουμε μετά. Να μείνει στην ατμόσφαιρα. Τώρα που έχεις κάνει focus από όλα αυτά τα πράγματα με τα οποία ασχολείσαι. Φαντάζομαι η ζωγραφική είναι κάτι που συνεχίζεις, έτσι. Ναι, κυρίως ζωγραφική. Και ναι, βασικά, ναι, κυρίως ζωγραφική. Και στη δουλειά μου προσπαθώ να κάνω focus, γιατί μου δίνει ένα safe zone στο να μπορώ να εμβαθύνω στα άλλα χωρίς να το εμπλέκω με το οικονομικό, με το οικονομικό άγχος. Οπότε κυρίως γραφική. Μετά έρχεται η μουσική, μετά έρχεται το γράψιμο και τελευταίο κάπου εκεί αμυδρά κάτι μου λέει να συνεχίσω το YouTube, αλλά... Ναι ρε φίλε. Yeah. Big news, guys. Ναι ρε φίλε. Αλλά ναι, πρέπει πρώτα να έχω όλα αυτά, να τα έχω βγάλει όλα αυτά και να έχω βρει την ισορροπία πριν ξεκινήσω το άλλο, που πιάνει ήδη πολύ χρόνο με τη δουλειά, δηλαδή να αφοσιωθεί σε ένα πράγμα έξτρα, οπότε αυτό. Έχεις, sorry, μια γρήγορη. Ναι, ναι, έχεις, όχι, στο παρόμενο. Είμαστε ευγενικοί πάντα, ξέρεις. Είστε πάρα πολύ ευγενικοί. Μπορώ να ρωτήσω κάτι συνάδελφο. Μπορώ, σε παρακαλώ. Πολύ να ρωτήσεις. Έχεις σκεφτεί έστω και λίγο τώρα, ρε παιδί μου, πώς θα ήθελες να συνεχίσεις στο YouTube? Ναι. Τι θα κάνεις δηλαδή? Θα ήθελα να είναι κάτι τύπου πιο ολοκληρωμένο, τύπου επεισόδια ίσως. Α, okay. Κάτι σε... Δηλαδή έχω σκεφτεί μια ιδέα, τύπου sitcom. Mm. Που θα εμπλέκεται όμως με animation. Animation τώρα τύπου Rick and Morty, Bojack Horseman. Τέλειο. South Park. Οπότε το οποίο θα διαδραματίζεται στο 2200, αν στο μέλλον. Και μέσα από την ντουλάπα που έχουμε, ντουλάπα τέλος πάντων, που είναι σαν. Το στούντιο. Ο χορό, η χρονομηχανή, ξέρω. Αυτό το. Έχεις κάνει κι άλλο βίντεο εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ναι, μπράβο. Τέλειο αυτό. Θα βγαίνει από τον καθρέφτη το. Η ντουλάπα αυτή θα συνδέει το 2.22 με το 2.202, right, έτσι δηλαδή. Ναι, οκ. Okay. 2.222, ναι. Και οι χαρακτήρες από εκεί, ο χαρακτήρας από εκεί θα μπορεί να έρχεται μέσα από την ντουλάπα για να τηλεμεταδίδει στο 2.22. Και όλο αυτό το πόρταλ έχει ανοίξει και καλά, επειδή συγχρονιστικά... κόλλησε το 2-2-2-2, 2 Δευτέρου, ξέρω εγώ. Έγινε ένα glitch στον χωροχρόνο και συνδέθηκαν. Okay. Ναι. Και τώρα, 2 Δευτέρου, τον Φεβρουάριο του 22, πάλι λέγανε. Ναι, μπράβο, κάτι. Το είχα παρακολουθήσει λίγο. Το περίεργο είναι ότι η ιδέα μου ήρθε εκείνη τη μέρα. 2 Δευτέρου, δηλαδή. Όχι. Εκείνη τη μέρα, ναι, 2 Δευτέρου ξεκίνησα να γράφω το σενάριο αυτό. Μετά από πολύ καιρό άρχισα να γράφω ένα script για κωμικό περιεχόμενο και μετά κατάλαβα ότι είναι εκείνη η μέρα. Και το σενάριο αυτό ήταν για αυτή την χρονική τηλεμεταφορά. Οπότε δεν ξέρω, παράξενο. Έχει, πιστεύεις ότι οι αριθμοί έχουν μια βαρύτητα, ρε παιδί μου? Δεν ξέρω αν λέγεται. Τρελάκες. Αν έχει να κάνει με αριθμολογίες και τέτοια αυτά. Αλλά πιστεύεις ότι κάποιες φορές, ρε παιδί μου, κάτι μπορεί να σημαίνει? Είναι στο μυαλό. Ξέρεις τι, έχει γίνει κάτι πολύ περίεργο, ρε φίλε. Δεν θέλω να πιστεύω σε αυτά, γιατί είναι πολύ λεπτή γραμμή που θα παρανοήσεις και που θα βλέπεις ιονούς και μπορεί να παρανοήσεις πάρα πολύ εύκολα με αυτά, αν πεις τρυπάκι. Ναι. Έχει γίνει κάτι πολύ περίεργο που αριθμητικά, ας πούμε, με φρικάρει, αλλά δεν θέλω κιόλας να το σκέφτομαι, γιατί είναι, δεν ξέρω, είναι overwhelming, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν θα σου πω. Δεν γίνεται. Το ξεκίνησε ωραία, συνέχισε τώρα, φίλε. Ωραία, ρε φίλε. Εγώ άρχισα να ακούω Green Days, το ξέρεις αυτό, ρε φίλε. Γι' αυτό φοράω την μπλούζα σήμερα. Ναι, κάτσε κάποιο λίγο. Την είχα, έχω να τη φορέσω πολύ καιρό, λέω τώρα. Την κράτα και για αυτό το επεισόδιο. Ναι, ρε φίλε. Ντούκι. Είμαι και ντούκι, λέω. Ντούκι τι σημαίνει? Κουράδα. Κουράδα. Αλήθεια. Ναι, ναι. Γι' αυτό εδώ δεν το δείχνει, αλλά στο εξώφυλλο έχει μια τεράστια κουράδα, ρε φίλε. Το εξώφυλλο είναι το κολλάζ. Καρτούν, βασικά. Είναι σαν κόμιξ, ρε παιδί μου. Το οποίο okay. Είναι γαμάτο. Ρε φίλε, αν κάθισα μια μέρα, θέλω να το πάρω σε βινίλιο για να μπορώ να βλέπω όλες τις λεπτομέρειες. Την κουράδα, ναι, 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 τις λεπτομέρειες. Να μυρίζω τις γραμμές πάνω στην κουράδα. Όχι τη κουράδα, απλά έχει πάρα πολλά μικρά details.
Θέλω να μου πεις το περίεργο που μας έλεγες. Οκ, okay, είναι πολύ περίεργο. Το 3, ας πούμε, τι αριθμός έχει σχέση. Το 3 με... είναι ο αριθμός του συγχρονισμού. Τέλεια. 3-3-3. Γαμό. Για ναι, και το 11-11. Λέει, νιώθω και ήρθα, είναι εδώ ο Μάντης των Δελφών. Το Σάββατο πάω Δελφούς. Αλήθεια. Αν θες να μεταφέρω κάποιο μήνυμα, πες μου. Τα χαιρετίσμα και μου. Να στρίψω ένα τσιγάρο. Δεν είναι ηχούς εννοώ. Όχι, δεν το έχουμε. Κανονικά. Τέλος πάντων, ξεκίνησα να ακούω Green Day και ο Billy Joe ήταν το είδωλό μου. Και δεν μπόρεσα να ακούω άλλες μπάρες γιατί νιώθω ότι θα κερατώσω τους Green Day, λες, και ο Billy Joe θα ενδιαφέρονταν για μένα και τρεχόταν να μου πει τι κάνεις και άκουσα άλλους. Τέλος πάντων, και άκουγα Green Day και ήταν το... Με επηρέασε πάρα πολύ ρε, ο Billy Joe, ξέρω, με βάλε φουλ στα πράγματα. Και αργότερα επόμενο είδωλο ήταν ο Cobain. Και μετά ήταν ο Christopher Drew από Never Shout Never. Τους ξέρεις αυτό? Ναι, 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 σαν όνομα, δεν έχω ακούσει πολύ. Οκ. Και κάποια χρόνια μετά που άρχισα να ψάχνω λίγο πιο μέσα πότε είναι γεννημένοι, τι ζώδιο είναι, δεν ξέρω, είδα ότι αρχικά εγώ είμαι γεννημένος 14 Φεβρουαρίου. Ναι. Ωραία. Και ο Christopher Drew είναι 11. Φεβρουαρίου. 11 Φεβρουαρίου. Ο Billy Joe είναι 17 Φεβρουαρίου. Και ο Cobain είναι 20. Και όλοι απέχουμε μεταξύ μας 3. Αυτό που λέγαμε πριν. Oh. 3 ο αριθμός του συγχρονισμού. Εντάξει, και είναι περίεργος ότι έχεις 3 basic idols. Okay. Και αυτό βγάζει πολύ ζουμί για να αρχίσεις να παρανοείς. Τύπου... Τι συμβαίνει, γιατί είναι μαζεμένοι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το μήνα? Δηλαδή, δεν ξέρω το ποιο είναι αυτό που λέω. Ναι, ναι. Επίσης, οι δύο από τους τρεις ήταν σε συγκρότημα που ήταν τριάδα. Ναι, ισχύει. Δεν ξέρω τώρα, Never Shout Never. Σε τι... Και αυτοί οι τρεις είναι. Αλήθεια, λες τώρα. Ναι, ναι, ναι. Okay. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Ναι, ρε φίλε, γαμάει. Ναι, το θέμα... extra feed, τώρα. Δεν ξέρω, περίοδο, ξέρω. Οκ. Okay. Τρία είδωλα. Το θέμα είναι, γίνεται, αν υπάρχει το ζωδιακό, που γι' αυτό μπορεί να ερμηνεύεται κάπως επιστημονικά, ας πούμε, τύπου τι έχει να κάνει. Δεν ξέρω, σχαλούνται με αυτά. Πολύ περίοδο. Δεν θέλω να πιάσω ζωδιακά, ρε φίλε, αλλά. Καλά, ζωδιακά μπορεί να το πας επειδή είναι και καλά σε θέσεις πλανητών και whatever. Ναι, τέτοια. Αλλά τι, κάποιοι άνθρωποι σχηματίζουν κάποια βασικά στοιχεία που θα δεις τον εαυτό σου σε αυτούς, γιατί τελικά θα σε εμπνεύσουν αυτά τα άτομα ή θα δεις κάτι να κολλάει σαν προοπτική εξέλιξης. Και γι' αυτό σε εμπνέουν κιόλας. Σε εμπνέουν γιατί μπορείς να εξελιχθείς σε κάτι αντίστοιχου βαθμού. Ναι. Ή να πάρεις κάτι από αυτό που σου αρέσει. Έτσι δεν είναι? Συμφωνώ. Και σε εσάς με τα είδωλα που έχετε, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα διαλέγαμε είδωλο, ας πούμε, έναν βουλευτή? Όχι. Anyway, δεν ξέρω. Το αφήνω εκεί τώρα, όποιος θέλει να καταλάβει τι θέλει. Αλλά είναι περίεργη σκέψη ότι, ναι, μπορεί να σε βάλεις ένα τρυπάκι συνδέσεων και αριθμητικών συγχρονισμών και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ο κίνδυνος είναι να το δεις παραπάνω από απλά... Από αυτό που μπορεί να σημαίνει. Από αυτό που σημαίνει. Μπορεί να σημαίνει και τίποτα. Να βασίσεις όλη τη ζωή και ό,τι συμβαίνει μπροστά σου, να προσπαθείς. Ρε φίλε, νομίζω ότι αυτό... τα πάντα μπορείς να τα μεταφράσεις, ναι, έτσι όπως και θες. Να τα συνδέσεις μεταξύ τους. Ναι. Αρχικά μπορεί να γίνει πολύ μεγαλομανιακό και overwhelming στο ότι κάθε παιδάκι που άκουγε μουσική και έπαιζε μουσική θα ήθελε να γίνει rockstar, ξέρω εγώ, ή κάτι. Και έχει αυτά τα είδωλα, οπότε προφανώς κάπου μέσα του ασυνείδητα ή και συνειδητά θέλει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και μετά μπορεί να εμπλακεί σε ένα τρυπάκι τύπου άμα δεν φτάσω εκεί θα τρελαθώ, ξέρω εγώ. Θα φρικάρω, ναι, θα απογοητευτώ για μια ζωή και θα πέσω στη μιζέρια. Οπότε είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος να μην το δεις σαν ένα βουνό με expectations που πρέπει να φτάσεις. Οπότε εγώ τώρα μια ερώτηση που μου έρχεται με αυτό που λες, ρε φίλε, είναι αν αυτό το ένιωσες και εσύ ποτέ κάνοντας και YouTube και βλέποντας ότι αυτό πάει κάπου. Όχι. Δηλαδή δεν αισθάνθηκες ποτέ ότι σου φορέσαν και άλλοι expectations πάνω σου? Όχι ιδιαίτερα. Και εγώ ξεκίνησα στο YouTube για να μαλακίζουμε, ας πούμε. Βαριόμουν και άρχισα να μαλακίζουμε. Δεν περίμενα ότι θα γίνει όλο αυτό. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν, ρε φίλε, ότι
επειδή το άρχισες και από νωρίς, ξέρω εγώ, πριν γίνεις 18. Αισθάνομαι, λέω, ρε φίλε, τον Χρήστο, τον έχουν δει, ρε φίλε, να μεγαλώνει μπροστά από την οθόνη του. Σε έχουν δει, μαλάκα, να γίνεσαι ενήλικας. Να μην σε έτα. Και δεν μπορείς να κρυφτείς. Μεγαλώνεις και σε βλέπουν να μεγαλώνεις. Ναι. Ενώ, ρε παιδί μου, ότι είναι περίεργο, ρε φίλε. Ενώ εμείς, ξέρω, μπήκαμε λίγο στη διαδικασία ήδη μεγάλη, ρε φίλε. Και ήδη τα παλιά σου τα σκέφτεσαι κάπως περίεργα. Ναι. Άμα είχα, φίλε, εγώ δηλαδή, όταν ήμουν μικρός, αυτά που έχω βγάλει με την κάμερα του πατέρα μου, ας πούμε, μικρός, μπορούσα να τα είχα βγάλει κάπως online. Δεν ξέρω πώς θα αισθανόμουν σήμερα, φίλε. Cringe. Ναι, αυτό είναι ο βασικός ορισμός. Καλά, cringe. Είμαι και τώρα, cringe. Έχεις, βασικά, αρχικά κάτι άλλο. Νιώθεις, παιδί μου, ότι αυτό, ακόμα και αν ήθελες, το YouTube, ας πούμε, ακόμα και αν ήθελες να το σταματήσεις σε κάποια φάση της ζωής, ότι είναι κάτι το οποίο σε ακολουθεί και είναι κομμάτι του εαυτού σου, όπως και να έχει. Το YouTube σαν YouTube. Το YouTube σαν... Η παρουσία στο YouTube. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό που κάνεις εσύ στο YouTube, όχι σαν εταιρεία ή σαν πλατφόρμα. Ναι, αυτό το YouTube. Το περιεχόμενό σαν... σου. Ναι, κάπως, το περιεχόμενο... Και η περσόνα σου. Ναι. Ξέρεις τι, έχω παρατηρήσει ότι όποτε ασχολούμαι με πολύ σοβαρά ζητήματα, τύπου να γράψω μουσική, να ζωγραφίσω, θέλω να βγαίνει ένα legit πράγμα, ξέρω εγώ, που να νιώθω ότι έχει κάποια αξία για μένα και να με ικανοποιεί. Αλλά εκεί σταματάς να τσαλακώνεσαι λίγο. Οπότε το YouTube ίσως χρειάζεται σαν μια ισορροπία. Και εγώ γι' αυτό θα ήθελα να το ξαναρχίσω, αν το ξανάρχισε. Γιατί όλη αυτή η σοβαρότητα λίγο σε φθείρει. Θέλεις να μαλακίσεις λίγο και να γουστάρεις με τον εαυτό σου και να σε κάνεις να γελάς μόνος σου και να γουστάρεις την παρέα σου. Με αυτή τη λογική θα το ξανάρχισε. Αλλά και πάλι μπορείς να μαλακίσεις και με φίλους. Χωρίς ναι, εντάξει. Αυτό. Καλά, ο καθένας ξέρει, μπορεί να μαλακίζεται διαφορετικά, ρε παιδί μου. Είναι και όμως μια μορφή έκφραση. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, εσύ επειδή είσαι και ένας άνθρωπος που ασχολείσαι με τα καλλιτεχνικά, και αυτό που λες, ας πούμε, το project που σκέφτεσαι να κάνεις καλλιτεχνικό τώρα. Και έχεις κάνει μια προσπάθεια και στο παρελθόν αντίστοιχη. Πώς λεγότανε. Για το κωμικό λες. Όχι, για το. Δεν είχες κάνει κάτι που. Α, ένα animation. Ναι, ναι, ναι. Millennials λεγότανε. Μπράβο, ναι. Να. Μπορείς να το δεις σαν μορφή έκφραση. Και το YouTube που έκανες, ρε φίλε, μορφή έκφραση. Εκφραζόσουνα. Mm. Δηλαδή, απλά έχει αλλάξει ο τρόπος που θες να εκφράζεις τώρα. Αυτό τώρα, βασικά, με εξητάρει πάρα πολύ το ότι θέλω να εξερευνήσω αυτή την περσόνα. Δηλαδή, ενός τύπου που ζει στο 2-2-2-2. Τέσσερα, είπα. Τέσσερα, ναι. 2-2-2-2. Ναι. Και ο οποίος έχει εξωστρακιστεί, ας πούμε. Αυτός είναι ένας σκουπιδιάρης και καλά που. Εκείνη την ημερομηνία του 2222, όποιος άνθρωπος σκεφτόταν αληθινά μια ιδέα, του συνέβαινε. Α, τέλειο. Οπότε αυτός, επειδή ήταν σκουπιδιάρης και μισούσε τη ζωή του και είχε αναφαράσει να καθαρίζει τους δρόμους, και όταν πήγαινε σπίτι έμπαινε στο μυαλό του και φανταζόταν ότι έχει ένα social life και... είναι stand-up comedian, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Εκείνη τη μέρα έτυχε να είναι στο μυαλό του και να το σκέφτεται αυτό, οπότε άνοιξε, οπότε έγινε manifest, πραγματοποιήθηκε. Οπότε αυτός είναι στο μυαλό του, κάνει την παράστασή του μπροστά από κοινό που έχει βάλει μόνος του, ας πούμε, και θεωρεί ότι τους μιλάει, και ξαφνικά γυρνάει από την ντουλάπα αυτή, η οποία είναι το υποσυνειδητό του, και καταλαβαίνει ότι στο 2-2-2-2 όλα έχουν αλλάξει. Και κάθε τύπου το stand-up που έβγαζε τηλεμεταδιδόταν παντού, γιατί έγινε manifest η ιδέα του. Οπότε γυρνά και όλα έχουν αλλάξει. Τι θα πω, αυτό. Άμα σου δινόταν η ευκαιρία, ρε φίλε, θα μεταφερόσουν στο 2222 εσύ. Ναι, φίλε, θα ήθελα φούλ να ζω. Αλλά να μην μπορείς να γυρίσεις πίσω, μία και έξω. Θα το έκανες. Ναι, νομίζω πως ναι. Και άμα έχεις δει επιλέγες να πας στο μέλλον ή στο παρελθόν, πού θα διάλεγες να πας? Σε ποιο παρελθόν? Οποιοδήποτε. Θα ήθελα να πάω στην αρχαία Ελλάδα να δω πώς ήταν εκεί. Ναι, αλλά μία και έξω, έτσι. Να μην μία και να έξω. Πας εκεί και συνεχίζει να γράφεις πλάκες φορέ. Νομίζω το μέλλον, ρε. Νομίζω ναι, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό. Είναι πολύ... Γιατί είναι λίγο και το άγνωστο, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχεις ζήσει στην αρχαία Ελλάδα, έχεις διαβάσει, ξέρεις πάνω κάτω τι γινόταν τότε. Ναι, ναι, αλλά σκέψη τώρα, βγαίνανε εκεί στον δρόμο, ξέρω εγώ. Εκεί γεννήθηκε η φιλοσοφία. Βγαίνανε εκεί στον δρόμο, ήταν όλοι όμορφοι νέοι και όμορφες νέες. Έτσι νομίζουμε, δεν ξέρουμε.
Νομίζω αυτό είναι που γέννησε την, και τη φιλοσοφία, γιατί ήταν όλα τόσο όμορφα που γι' αυτό έγινε και η φιλοσοφία της αρχαίας Ελλάδας γύρω από την εξετανίκευση, ας πούμε. Ενώ η σχέση με άλλες χώρες ήταν τύπου μιζέρια, νιχιλισμός και τέτοια. Οπότε δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εποχή, χρυσή εποχή, ξέρω. Απλά θα ήταν δύσκολο να πας, ρε παιδί, με το μυαλό και τις γνώσεις που έχεις τώρα. Π.χ. ξέροντας ότι υπάρχει, ξέρω, αυτό που λέμε smartphone, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ναι, να πας τώρα εκεί πίσω και θα να συνεχίσεις εκεί... να ζεις με αυτόν τον τρόπο. Θα πήγαινες εκεί πίσω με το smartphone. Αυτό θα γαμούσε. Ναι, αλλά δεν μπορείς να γυρίσεις να... να το φορτίσεις. Έχετε δει τη φωτογραφία που είναι ένας τύπος από φωτογραφία του 60 κάτι. Ναι, που λένε ότι καλά ήταν smartphone αυτό. Εντάξει, σίγουρα κάτι άλλο. Καλά, εσύ μαλάκα. Άσε μια μικρή πιθανότητα. Μπορεί να είναι time traveler, φίλε. Smartphone δεν υπήρχε. Με time traveler. Με τα Simpsons το έχετε να πείτε. Που... αυτό, εκεί τι είναι, είναι μια παρεξήγηση. Τα κάνανε πριν. Δεν υπάρχει τίποτα, αν πιστεύει τίποτα. Εγώ πιστεύω, ρε φίλε, αυτό με τον Τραμπ, α πούμε, ήταν πολύ τρομακτικό. Αυτό όντω ήταν σκαλωτικό. Αυτό είναι παραπληροφόρηση. Αυτό γίνεται μετά τον Τραμπ ή πριν, όντω. Αυτό είναι παλιό επεισόδιο. Α, είναι παλιό. Και έχουν προβλέψει και άλλα πράγματα. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ έχουν προβλέψει για στην Ελλάδα τα ημισκούμπρια πολλά πράγματα. Ναι, κάτι και με το... έχουν πει ότι ο Γεωργούλης θα πει στη Βουλή. Ναι, που έγινε ευρωβουλευτής. Και, έχουν και κάτι με τον κορώνα τότε είχαμε συζητήσει. Είχαν κάνει τότε ένα σκετσάκι στο, που κάνανε στο Star Channel μια εκπομπή. Ναι, και καλά, για μια πανδημία. Πανδημία και φοράγαν μάσκες. Βέβαια τότε ήταν το ήταν ένα. Οπότε εντάξει, πες οκ. Okay. Okay. Είχαν το άλλο, κοιτάξτε με περηφάνεια πάνω στο λογό μου. Στο ένα χέρι το σπαθί στο άλλο του κινητό μου, που ήταν ο άλλος στην πορεία της Μακεδονίας. Α, ναι, που ήταν πάνω η εικόνα ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Μακεδονομάχος. Η Έλληνες Σίμψονς, φίλε. Έτσι, νομίζω ότι αν είσαι στο πάθ σου και είσαι λίγο διορατικός, έρχονται εύκολα όλα αυτά. Φίλε, μου δείχνανε χθες ένα εξώφυλλο του Economist από το 80 κάτι που μίλαγε για cryptocurrency. Το σκότωσα. Ναι. Τέλος πάντων. Αλλά καταλάβατε, παιδιά. Ποιος, ο Γκάρι. Ο Γκάρι Βι. Όχι, σε ένα περιοδικό, το Economist, ρε φίλε. Okay. Ότι γράφανε, ξέρω, αυτό είναι το μέλλον, ξέρω εγώ. Και εντάξει, αυτό δεν μου κάνει φουλ περίεργο. Είναι λίγο αναμενόμενο. Ναι, αυτό. Κάποιο δηλαδή κάποιο θα μπορούσε να έχει πει ότι ξέρεις τι, σε τόσα χρόνια, σε 40 χρόνια, ναι, ρε, δεν θα υπάρχει ψηφιακό νόμισμα. Τύπου μολύνουμε τη γη, τη γαμάμε, ξέρω, δεν θα κατοικηθεί για να εξορροπήσει τα πράγματα. Δηλαδή, άμα προσπαθούμε να την εξαλείψουμε, θα προσπαθήσει να μας εξαλείψει, ναι, και να μην εξαλειφθεί. Ναι, δηλαδή, και πανδημίες, άλλο... εντάξει, είναι και κάτι το οποίο έρχεται και φεύγει. Δηλαδή, δεν έχει γίνει μία φορά στην ιστορία. Ναι, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα φύγει, αλλά κάτι μέσα μου λέει ότι δεν θα. Θα έρθουν κι άλλοι. Είμαστε καλά που τώρα έχουμε έναν ιό, ας πούμε. Ότι θα έρθουν άλλοι. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό μπορεί και ναι, μπορεί και λοιπόν, όχι. Λοιπόν, πρόβλεψη. Θα έρθουν οι οποίοι. Να μάνα, ήρθε ο ιός. Να μιλήσεις. Όχι, ναι. Θα έρθουν οι οποίοι θα δυσκολεύουν την ανθρώπινη αναπαραγωγή και μπορεί να μας μικρύνουν και το πουλί, γιατί θα έχει βρει η φύση τον ιδανικό τρόπο να περιορίσει την ανθρώπινη αναπαραγωγή ώστε να σταματήσει να την μολύνει. Οπότε πιστεύεις στο μέλλον θα έρθουν... Mark my words, guys. Θα έχουμε μικρότερα πουλιά στο μέλλον. Ναι, στάνταρ. Ή θα είναι πιο δυσλειτουργικά. Οπότε είναι σαν αυτό που λένε οι μπαρμπάδες. Να πάτε τώρα μπορείτε. Λένε ρε παιδί μου, αυτό που λένε ρε παιδί μου, ότι οι εξωγήινοι που βλέπεις, ξέρω, και τους έχουν το κλασικό πραγματάκι με τα ματάκια, τα μεγάλα και αυτά, ότι είναι οι άνθρωποι του μέλλοντος. Ναι. Και αυτό κολλάει και με αυτό που λες εσύ, γιατί ας πούμε είναι πολύ, τα σώματά τους από το κεφάλι και κάτω είναι πολύ... αδύναμα. Αδύναμα, ναι, ατροφούν επειδή θα είναι στο σταδιά. Επικοινωνούν με τηλεπάθεια, ας πούμε. Δεν μεγαλύτερο μυαλό, οπότε μεγαλύτερο κεφάλι, ναι, στο πάνω. Η οποία τηλεπάθεια μπορεί να είναι και τεχνολογική. Δεν χρειάζεται να είναι ότι ο εγκέφαλος θα πάει κάπου αλλού. Ναι, δεν το ξέρεις κιόλας, βέβαια. Ναι. Γιατί αναπτύσσεται όλο αυτό. Δηλαδή, μπορεί να έχουν στο μέλλον να, η ανθρωπότητα να έχει καταφέρει να χρησιμοποιήσει όλο το κομμάτι του μυαλού που... Και νομίζω όλες ήδη... τις δυνατότητες μάλλον, ναι, του μυαλού. Νομίζω ήδη κάποιοι άνθρωποι έχουν να σου πούνε ιστορίες που έχουν τηλεπαθητικά hints. Τύπου είναι, δεν είναι, τι συμβαίνει εκεί, τι έγινε εκεί. Οπότε, χωρίς το πιστεύεις απαραίτητα, αλλά ίσως δείχνει ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο τηλεπάθειας. Okay. Σε αγχώνει το μέλλον. Να πάω να κατορίσω πριν να σου απαντήσω. Ναι, ναι, γιατί είναι σημαντική ερώτηση. Ναι, ρε, εννοείται. Σε αγχώνει το μέλλον. Καλά, το προηγούμενο θα κρατήσω. Για πες. Με αγχώνει το παρόν.
και το μέλλον, ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Ενώ ξέρεις όλα αυτά, επειδή μου συζητάμε και ίσως και τα τεχνολογικά επιτεύγματα που θα έρθουν και μας φαίνεται αυτή τη στιγμή τόσο huge και μακρινά, σε αγχώνουν, ας πούμε, ως ύπαρξη ανθρώπινη. Δεν το πολύ σκέφτομαι τύπο, να με απορροφάει το μέλλον, ας πούμε. Αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε πολλούς λόγους να αγχωθούμε στο μέλλον. Σίγουρα, θα αγχωθούμε τότε, όταν έρθει. Είσαι αυτής της φιλοσοφίας. Δεν σκέφτομαι ένα πρόβλημα μέχρι να έρθει. Όχι. Α, το σκέφτεσαι. Δεν το πω τόσο μακροπρόθεσμα. Ναι, αυτό εξαρτάται το πρόβλημα. Ναι, το μακροπρόθεσμο συμφωνώ. Τώρα, αν είναι κάτι που ξέρεις ότι σε μια εβδομάδα θα έχεις πρόβλημα, όμως δεν ασχοληθείς. Δεν μπορώ να αγχωθώ από τώρα το άμα θα μου μικρύνει το πουλί σε 30 χρόνια από τώρα, ξέρω. It's okay. Whatever. Δεν θες κιόλας να αγχωθεί για κάτι τέτοιο. Δεν θέλω. Γιατί μετά θα είναι δυσλειτουργικό και στο τώρα. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αν μπορούσες να μεγαλώσει το πουλί σου. Έτσι. Μου αρέσει που το ρωτάς με πλήρης σοβαρότητα. Να μεγαλώσει το πουλί σου, αλλά για κάθε πόντο που παίρνει το πουλί σου θα μεγαλώνει και η μύτη σου ένα πόντο. Η μύτη μου. Ναι. Όχι, με καλά το πουλί μου. Παραδόξω. Αλλά δεν είμαι πολύ καλά με τη μύτη μου, δεν πειράζει. Άμα μικρύνω τη μύτη μου για να μικρύνω το πουλί μου. Θα το κάνω. Δεν το έκανα. Α, έχεις περιθώριο. Έχεις περιθώριο. Τόσο. Που παίρνει λίγο ακόμα. Ωραία, καλά αυτό, ναι, εντάξει. Και θέτουμε φιλοσοφικά ερωτήματα και άλλου είδους. Να κάνω μια ερώτηση που θα κάνεις εσύ. Ναι, το επιτρέπεις. Το επιτρέπω του αγαπητού, ναι, το αρέσει, συμπατριώτη και συναδέλφου. Ναι, θα την έκανε σίγουρα στα επόμενα 15 λεπτά. Δεν ξέρω. Να φορέσω λίγο το καπέλο σου. Yes. Ωραία. Λοιπόν. Sorry. Τα βρήκε. Αν δεν το βρήκε. Ναι, άφιλτρο. Σου πάει. Υπάρχει κάποια από αυτό που λέμε θεωρία συνωμοσία που μπορεί να πιστεύει έτσι για λίγο. Έτσι, για μένα δουλεύει. Και φορέσε τώρα, ήταν το σωστό timing. Εγώ το βάλα για να μην ακούν τις σκέψεις μου, η εξωγή. Θες να μου πεις επιπλέον. Τα νεφελίμ υπάρχουν, ξέρεις. Ωραία, όχι. Δεν ξέρεις, τα αφήνω όλα ανοιχτά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Νομίζω είναι το διαφελές να πεις ότι τα πιστεύεις και ότι δεν τα πιστεύεις. Ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει. Αυτό. Ναι. Ας πούμε, ρε παιδί, ναι, τα αφήνεις όλα ανοιχτά. Δηλαδή, ναι. Ας πούμε και το κομμάτι το πιο mainstream των εξωγήινων που γουστάρει ο Αντώνης, ας πούμε, λες ότι. Τον The Long. Ναι, εννοείται, εννοείται. Ότι ναι, κάπου θα υπάρχει μια ύπαρξη ζωής και όλα. Ναι, αυτά. Μπορεί να υπάρχει κάτι. Ναι. Δεν ξέρουμε. Είμαστε πολύ μικροί για να πούμε σίγουρα αν υπάρχει Θεός ή αν δεν υπάρχει κτλ. Ας τα αφήνουμε όλα ανοιχτά. Σε πιο. Πώς να το πω, ρε φίλε. Πώς λέγεται, με τα φαντάσματα, ας πούμε, έτσι, σε πιο ψυχικά, πιο τέτοια πράγματα, ενέργειες και τέτοια. Πάλι το ίδιο, αν και. Εντάξει, και δεν είναι τόσο θεωρία συνωμοσίας, βέβαια. Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, ναι. Παραμένει κάτι το οποίο δεν είναι αμφιλεγόμενο, ας πούμε. Ποια είναι τα αγαπημένα σου, ρε παιδί μου, έτσι, από πιο μεταφυσικά, παραφυσικά πράγματα, ποια είναι τα αγαπημένα σου που γουστάρισες να. Γιατί είχες κάνει και την εκπομπή με τα όνειρα που είχα έρθει. Ναι, εγώ. Θα πάμε σε αυτό λίγο. Ναι, ναι. Για τα όνειρα, γιατί. Ναι, θα πάμε ξεχωριστό. Απλά θέλω από περιέργεια να μου πεις, ρε φίλε, αν υπάρχει κάτι που. Όχι, που το πιστεύεις, που σε ενδιαφέρει, που σου αρέσει, ρε παιδί μου, να διαβάζεις γι' αυτό ή να χαζεύεις. Όχι τόσο τα παραφυσικά, όσο τα όνειρα σαν όνειρα και από ψυχολογικής μεριάς, τύπου ότι μπορεί να σου αποκαλύπτει το ασυνείδητο, το οποίο δεν είναι και τόσο παραφυσικό. Okay, δηλαδή ναι. Είναι πιο. Μπορεί να ερμηνευτεί επιστημονικά. Αλλά εκεί βρίσκω ενδιαφέρον. Αυτός ήταν και ο λόγος που ξεκίνησε στο περί ονείρων. Ναι, νομίζω ότι άμα απλά ακούσεις ένα όνειρο από κάποιον ή γενικά πως βλέπει τα όνειρα, μπορείς να καταλάβεις και τον άνθρωπο στο συνειδητό επίπεδο, πάνω κάτω. Okay. Οπότε έχεις μελετήσει αυτό το κομμάτι των ονείρων, ας πούμε. Έχω δει. Έχεις ψαχτεί, κατάλαβες, έχω, σε τέτοια φάση. Μην νομίζω, όχι πάρα πολύ. Κυρίως από εμπειρικά βιώματα, τα οποία τα παρατηρώ και προσπαθώ να βρω μια ερμηνεία, ας πούμε. Από αυτή την εκπομπή τι πήρες εσύ, δηλαδή ενώ έβγαλες κάποια συμπεράσματα στο τέλος. Ότι ο καθένας βλέπει όνειρα, ναι, ναι. Λίγο πολύ, ίσως όταν μεγαλώνουμε σταματάμε να βλέπουμε τόσο πολλά όνειρα. Mm.
Έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς ο κάθε άνθρωπος ερμηνεύει τα όνειρα, είτε θρησκευτικά, είτε μυστικιστικά, είτε ψυχολογικά, είτε παραφυσικά. Εμπειρικά πήρα γνώση ότι έμαθα πώς σκέφτεται άλλος άνθρωπος, ας πούμε, αυτό. Γιατί είχες κάνει και το θρησκευτικό, ανέφερες και έναν κύριο που ήταν παπάς. Σωστό. Ένα επεισόδιο. Θα το συνεχίσει, σκέφτεσαι να το ξαναπιάσει, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ρε, θα μ' άρεσε, ρε, εσύ, αλλά δεν υπάρχει και πολύς χρόνος γι' αυτό, δεν ξέρω. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γενικά αυτό. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, σκεφτόμουν να κάνω και κάτι άλλο, τύπου ένα θεωρείται ψυχολογικό τεστ και έχει να κάνει με πόρτες και με τα λοιπά. Κλείνω άλλο στα μάτια και τον... Είναι κάτι σαν ύπνωση, ας πούμε. Και τον βάζει σε διάφορες πόρτες οι οποίες ανοίγουν και τα λοιπά. Και το είχαμε κάνει αυτό, δηλαδή έχουν γυρίσει δύο τέτοια. Α, έχεις γυρίσει εσύ. Ναι. Τα οποία δεν τα έχω βγάλει, γιατί άμα τα βγάλεις και ξέρει όλος τι σημαίνει κάθε πόρτα, μετά αν έρθεις καλεσμένος μπορεί να είναι προειδιασμένος. Οπότε πρέπει να τα γυρίσεις όλα. Όλα μαζί, ναι. Και το καλό είναι στο ότι όσο ο άλλος περιγράφει, εγώ το ζωγραφίζω. Οπότε μπορώ να οπτικοποιήσω αυτό που βλέπει. Τέλειο. Και θα μπορούσε να γίνει και τύπου, ακόμα και animation or something, όλο αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να γυρίσουν όλα μαζί. Αλλά και εκεί βγάζει ψαχνό, γιατί εντάξει, δεν κάνω spoil τώρα, αλλά βγάζει ψαχνό για όλους τους. Θα το ολοκληρώσω αυτό το project, δηλαδή. Δεν νομίζω, δεν είναι προτεραιότητα, αλλά θα μ' άρεσε να υπήρχε ο χρόνος να το κάνω και, να το κάνω και αυτό. Για να κλείσω το κομμάτι των ονείρων, που έχω μια απορία ακόμα. Υπήρξε κάποια περίοδο στη ζωή σου που είτε έβλεπες πολλά όνειρα, είτε κάποιο όνειρο συγκεκριμένο που να είδες καλό ή κακό, που να σου πυροδότησε μέσα σου, παιδί μου, αυτή την ανησυχία? Έχω δει περίεργα όνειρα. Δεν ήταν ένα όνειρο, ας πούμε. Ήταν ένα όνειρο το οποίο με έκανε λίγο να δω τα όνειρα αλλιώς. Τώρα να το πάθω, δεν ξέρω. Ναι, ρε. Ναι, άμα θες. Ενώ άμα δεν είναι κάτι τέρμα, δεν είναι προσωπικό που δεν θες να μοιραστείς, okay, αλλά εμένα θα με ενδιαφέρει, ας πούμε, να το ακούσω. Νομίζω ότι βασικά το έχω πει κάπου, αλλά. Τέλος πάντων. Είχε να κάνει με τη γιαγιά μου, η οποία είχε άνοια. Και έτσι όταν είχε μπει στην εντατική, εγώ ήμουν στη Φλόρινα και εντάξει, περιμέναμε ότι θα πεθάνει. Τώρα θα γίνει πολύ dark. Εντάξει. Okay, στη ζωή είναι και αυτό. Ναι. Yeah. Και ήταν Δευτέρα, δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν. Βασικά Παρασκευή, δεν θυμάμαι. Anyway. Και ήταν 10 το πρωί, με παίρνει ένας φίλος μου τηλέφωνο και με ξυπνάει. Οπότε εγώ θυμόμουν το όνειρο που είχα δει. Γιατί όταν ξυπνάς εύκολα θυμάσαι το όνειρο που έχεις δει. Και θυμόμουν ότι είχα δει ένα όνειρο ότι ήμουν στο σπίτι στο Παγκράτη με τη γιαγιά μου και είχε στα αριστερά, καθόμασταν στη μέτρα πεζαρία στο κλασικό σπίτι της γιαγιάς μου, είχα απέναντι τη γιαγιά μου η οποία φορούσε χρωματιστά ρούχα ανέμελα λίγο και ήταν στην πιο υγιής εκδοχή της και σε νεανική, ας πούμε, στο πικ της υγείας της. Και στα αριστερά υπήρχε ένα θολό πρόσωπο και τριγύρω υπήρχε κόσμος και δεν έβλεπα τι κόσμος είναι αυτός, αλλά θυμάμαι σαν επίγνωση ότι όλοι είχαμε μαζευτεί εκεί πέρα για να γιορτάσουμε κάτι το οποίο περιστρέφεται γύρω από την γιαγιά μου. Και δεν θυμάμαι τι λέγαμε τη γιαγιά μου, αλλά θυμάμαι να μου μιλάει και να γνέφω. Αυτό. Τελείωσε το όνειρο. Τώρα ξυπνάω από το τηλέφωνο και μετά κάπως 7 η ώρα το απόγευμα με παίρνει τηλέφωνο ο πατέρας μου και μου λέει ότι η γιαγιά πέθανε. Και αρχικά τρώω τη συνειδητοποίηση ότι η γιαγιά μου πέθανε, ξέρω εγώ. Και μετά μου έρχεται flashback το όνειρο. Και εκεί άρχισε και φρικάρω, ας πούμε, παθαίνω κρίση πανικού, λέω what the fuck, τέλος πάντων. Και μετά πάω, βασικά μετά κάτι έγραψα, έγραψα ένα ποστάκι, ας πούμε, στο Facebook που ήταν λίγο τσίζι, αλλά είχε να κάνει με το ότι επειδή εγώ θυμόμουν την τελευταία εικόνα της γιαγιάς μου σαν λίγο... Πολύ άσχημη, ρε. Είχε ατροφήσει, ήταν στα τελευταία της, ήταν σαν μούμια, ρε, αυτό. Ναι, ναι. Ήταν άσχημα.
Και το ότι την είδα σε ένα τόσο. Σαν να λάμπει στα καλύτερά τη, ήταν μια ωραία εικόνα να αφήσει, ας πούμε, σαν τελική. Και κάτι είχα γράψει λοιπόν γι' αυτό. Και μετά πάω στην Αθήνα για την κηδεία. Μου ανοίγουν οι συγγενείς μου και ήταν η θεία μου με την ξαδέρφη μου και μου λέει: ξαδέρφη μου, είδα το ίδιο όνειρο. Και ακόμα και με αυτό είχα αμφιβολίες. Τύπου, αν και είναι η ξαδέρφη μου, τρέφω πλήρη εμπιστοσύνη για αυτήν. Απλά πάντα με αυτά έχει λίγο αμφιβολίες. Οπότε αντί για να τη πω παραπάνω λεπτομέρειες, άρχισα να τη ρωτάω λεπτομέρειες, τις οποίες δεν είχα πει. Και άρχισε να καλύπτει legit λεπτομέρειες που δεν είχα αναφέρει. Και ήταν, από την οπτική της, ήταν το θολό πρόσωπο που είχα απέναντι. Αυτή έβλεπε τη γιαγιά της δίπλα, τη γιαγιά μας δίπλα και εμένα απέναντι. Οπότε καθόμασταν στο ίδιο τραπέζι την ίδια στιγμή, το είδε 10 η ώρα κι αυτή, στο ίδιο ακριβώς σκηνικό. Okay. Αυτό, οπότε... Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Αυτό με έβαλε λίγο σε σκέψεις. Αλλά και πάλι ήταν ένα όνειρο το οποίο επίσης μου έδωσε και... Δεν ξέρω, μου άνοιξε επειδή μικρότερος δεν... Και τώρα δηλαδή δεν ήμουν πολύ στα θρησκευτικά. Άρχισε να με καθησυχάζει λίγο η ιδέα ότι μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο μετά. Ναι. Υπάρχει τεράστια πιθανότητα να το έχεις πει στην εκπομπή που κάναμε παρέα. Παίζει, γιατί θυμάμαι κάπου να το λέω. Γιατί και εγώ την ξέρω την ιστορία. Ή το έχεις πει σε κάποιο από τα επεισόδια για τα χρόνια. Σίγουρα σε κάποιο από τα επεισόδια. Ή το έχεις πει στο δικό μας. Ναι, εμείς το δικό σας έχει έξτρα. Παίζει, παίζει να είναι στο δικό μας. Ναι, φίλε. Yes. Okay. Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ρε φίλε, λίγο. Εντάξει, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσουμε απόψη για YouTube, ρε φίλε. Δεν γνωρίζω, να σου πω. Ναι, okay, δεν έχω. Δεν βλέπεις. Όχι. Δεν βλέπεις ούτε ξένο ούτε ελληνικό. Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Ακόμα μόνο μουσική από YouTube. Α, δεν έχω. Αυτό είναι, είναι κάτι που το έχεις κάνει συνειδητά ή απλά ποτέ δεν ήσουν τόσο πολύ να βλέπεις στο YouTube? Ποτέ δεν έβλεπα γενικά. Είδα κάποια ερθίσματα τα οποία με επηρεάσαν, αλλά από εκεί πέρα δεν έβλεπα γενικά. Mm-hmm. Ειδικά τώρα δηλαδή δεν βλέπω. Το θεωρώ πάρα πολύ χάσιμο χρόνο γενικά. Χάσα να βλέπεις YouTube. Ευχαριστούμε. No offense. Δεν ξέρεις τι ποιο είναι το θέμα, ρε, ότι βλέπεις όσο καλό περιεχόμενο και αν κάνετε, ρε, και ο καθένας, βλέπεις πώς χτίζει ο άλλος τη ζωή του ή τι έχουν να πούνε οι άλλοι για τη ζωή τους, ενώ θα μπορούσες να χτίσεις τη δική σου ζωή. Εμένα μου αρέσει λίγο. Στο YouTube, ρε φίλε, στο YouTube γενικά, ρε παιδί, εγώ είμαι podcastάκιας, μου αρέσει πάρα πολύ, φίλε, να ακούω, να βλέπω. Παίρνω έμπνευση σε στιγμές που, ας πούμε, κάνω παράλληλα άλλα πράγματα όμως. Okay, κατάλαβες, δηλαδή θα βάλω το podcast την ώρα που θα κάνω δουλειές στο σπίτι, π.χ. Ή την ώρα που θα πρέπει. Αντικαθιστά τη μουσική κατά κάποιο τρόπο. Σε ένα μεγάλο κομμάτι, ρε παιδί μου, ναι, ξέρεις, ή την ώρα που θα πάω κάπου, αν δεν έχω όρεξη να ακούσω μουσική, θα ακούσω ένα podcast. Και ναι, okay. Παίρνω έμπνευση όμως, γιατί μπορεί να ακούσω έναν επιτυχημένο άνθρωπο στον τομέα που με ενδιαφέρει και να πάρω δύο ιδέες. Κατά οτιδήποτε, μια λέξη μπορεί να ακούσει και ναι, να σε τριγκάρει. Εγώ έτσι το βλέπω περισσότερο. Αυτό είναι, θεωρώ, η πιο σωστή λογική. Άμα είναι να καταναλώνεις κάτι, να είσαι τουλάχιστον παράλληλα παραγωγικός. Ναι. Ή ας πούμε το YouTube είναι και αυτό που σου λέγα πριν, ρε φίλε. Ότι εγώ με έβαλε σε ένα mood να θέλω να κάνω γυμναστική, γιατί βρήκα έναν τύπο που μου δείχνει κάποια πράγματα που μου αρέσουν και μου ταιριάζουν. Καλά, πλέον έχει ανοίξει πάρα πολύ. Έχει ωραία πράγματα δηλαδή να δεις. Μετανιώνεις για κάτι που έχει κάνει εκεί στην πλατφόρμα. Ας πούμε, ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι μετανιώνουν, επειδή έκανες και σχολιασμό και εσύ, ρε παιδί, πολλοί μετανιώνουν, ας πούμε, για... Κοίτα, ναι, μετανιώνω, αλλά δεν μπορώ πλέον να κουβαλάω tips και τα λοιπά, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να φεύγουν, οπότε προσπαθώ να χωνέψω ό,τι έχω κάνει, αν έχω πει κάτι παραπάνω, ας πούμε, και προσπαθώ να έχω το κεφάλι μου καθαρό και τη σύνδεσή μου καθαρή, για να συνεχίσω να είμαι πλήρης σε ό,τι κάνω. Έχεις κρύψει ποτέ κάποιο βίντεο από αυτά που έχεις ανεβάσει παλιότερα? Ναι, πάρα πολλά. Αλλά λόγος. Γιατί και μπορεί να κριντζάρω και γιατί δεν με εκφράζουν και γιατί, ναι, για πολλούς λόγους. Okay. Και γιατί μπορεί να θεωρώ ότι είπα κάτι παραπάνω το οποίο, εντάξει, τότε τα βλέπαμε λίγο πιο απρόσωπα τα πράγματα. Δεν καταλαβαίναμε ότι αυτός που σχολιάζουμε είναι άνθρωπος και θα τον επηρεάσει. Μπορεί να μην τον επηρεάσει τελικά, απλά... Δεν ένιωσα και τόσο καλά με αυτό. Υπήρξε ποτέ κάποιος που να σου έστειλε ένα μήνυμα, ξέρω εγώ, σε φάση
ξέρεις, είχα πειραχτεί τότε που έχεις πει αυτό, οτιδήποτε. Όχι. Όχι. Παραδόξως. Όχι. Εντάξει, εσύ έχεις βρεθεί και από την άλλη πλευρά. Να σε σχολιάσουν, ναι, 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 φίλε. Και τότε, ναι, με το hack που είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, που έφαγες hate χωρίς λόγο κατά μένα. Καλά, υπήρχε λόγος για αυτούς, αλλά εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, για αυτούς, ναι. Απλά θεωρώ ότι ήταν too much, ξέρω κι εγώ, όπως έχει υποθεί ξανά, ρε παιδί μου. Με έχουν χακάρει, έχουν πάρει τους λογαριασμούς μου στο YouTube και στο Facebook. It's okay. Να, εσύ όλα είναι κομμάτι. Εσύ περίοδο το hate αυτό σε επηρέασε καθόλου? Πώς το έχεις διαχειριστεί? Δεν με επηρέασε το χέρι, με επηρέασε το πόσο εύκολα ο κόσμος βγάζει συμπεράσματα, ενώ it's pretty clear, ας πούμε, ίσως για μένα είναι πιο ξεκάθαρο τι άνθρωπος μπορεί να είμαι και ότι δεν θα φέρομουν έτσι, ας πούμε, αλλά... Ναι, μου δημιούργησε σκέψη τύπου καχυποψίες, ότι okay, μάλλον ζούσα και εγώ λίγο στη φούσκα μου, επειδή μεγάλωσα σε νησί, ότι δεν παίζει τόση πουστιά, εγωισμός και βρωμιά. Οπότε λίγο έσκασε όλο αυτό και κατάλαβα ότι όλοι οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται έτσι και έχουν και τους λόγους να σκέφτονται έτσι, είναι λίγο πιο απρόσωπα όλα. Οπότε, ναι. Εμένα μου είχε φανεί λίγο, sorry που διακόπτω, μου είχε φανεί λίγο περίεργο, ξέρεις, ότι γιατί ξέρω τόσο χέντρε, δεν μου είχε φανεί τόσο τρελό, ξέρεις, αυτό που είχες κάνει με την έννοια ότι να στην πέσουνε. Απ' την άλλη, ξέρεις τι, λέω ότι ξέρεις, και κάποιοι subscribers μπορεί να νιώθουν σε φάση ότι, ξέρεις, δένομαι τόσο πολύ με τον creator που, α, ξέρεις, τώρα που με κορόιδεψε, έχω φύγει, ας πούμε, γιατί νιώθω, ας πούμε, ότι, ξέρεις, έχασα την εμπιστοσύνη μου, οτιδήποτε. Ναι, παίζει και αυτό. Που και αυτό ίσως είναι λάθος από τη μεριά των subscribers, ας πούμε, γιατί, ξέρεις, κακός, ας πούμε, δένεσαι με κάποιον τόσο πολύ, είτε είναι creator, είτε είναι μουσικός, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή... Αλλά σε αυτό που λες εσύ, sorry, είναι το γεγονός ότι και αυτό ήταν μέρος του πειράματος. Αυτό, ναι, ότι, ναι, αυτό ήταν και, ναι, το conclusion. Ναι. Ήταν ωραίο αυτό, δηλαδή... ότι ήταν, έθεσε στον εαυτό σου, μπαπ, πάρτε το, και απλά σημειώνεις, ναι, μέσα σου τα αποτελέσματα. Αυτό βασικά, από το να δείξουμε το χέρι κάποιον άλλον και να πείτε δείτε αυτός, σας παίζει, σας χορηδεύει κτλ. Από τη στιγμή που ήταν εκεί, κάποιος έπρεπε να τα βιώσει όλα αυτά για να παραδειγματιστεί, ας πούμε. Εντάξει, τότε έτσι τα είχα και εγώ στο μυαλό μας. Ναι, εντάξει, ναι, δεν θα αλλάζει και ο κόσμος, ας πούμε. Okay, ναι, ναι, whatever. Ναι, okay. Εγώ κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, και είχα πάντα απορία. Δύο βασικά, είναι διπλή ερώτηση. Μία είναι, ρε φίλε, πίστευες ότι θα πάρεις αναγνωρισμότητα από το YouTube όταν το ξεκίνησες? Δηλαδή, το είχες σαν πιθανότητα στο πίσω μέρος του μυαλού? Γιατί φαντάζομαι, εγώ ακόμα, ας πούμε, ξέρω κόσμο που σε αναγνωρίζει έξω, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι... Ξέρεις τι, ναι, βασικά, μπορεί να το ξεκίνησα για μαλακία, αλλά κάτι μέσα μου ήταν πάρα πολύ clear στο ότι αυτό το πράγμα θα πιάσει. Και αυτό είναι περίεργο, γιατί αργότερα αυτό φεύγει, δηλαδή, ίσως είναι και η παιδική φιλοδοξία που... Πάλι επειδή είναι μικρή φούσκα και δεν καταλαβαίνεις πόσο δύσκολος είναι ο κόσμος, λίγο το πιστεύεις πάρα πολύ, αλλά τελικά αυτό σου βγαίνει σε καλό, γιατί αφού το πιστεύεις τόσο πολύ, βγαίνει. Αλλά μετά, όταν συνειδητοποιείς ότι είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, είναι πιο δύσκολο να είσαι τόσο φιλόδοξος. Και αυτό δημιουργεί άλλα θέματα. Με τα μυαλά που έχουμε τώρα, ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο να διατηρείς αυτή τη φιλοδοξία. Ήρθαν δίπλα σου άτομα που αργότερα κατάλαβες ότι ήρθαν επειδή έχεις αυτήν την αναγνωρισιμότητα ή ότι επειδή θεωρούσαν ότι θα έχουν κάτι να κερδίσουν από σένα? Ναι, νομίζω, ναι. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Μάθαινες με την πορεία που μάθαινες να τα καταλαβαίνεις αυτά τα ποια είναι από την αρχή? Ναι, γενικά, ειδικά με το hack αυτό, έφαγα και μια σφαλιάρα τύπου... Α, από γνωστούς και τέτοια εννοείς? Κοίτα, εντάξει, όσα άτομα είχα κάτι στη ζωή μου ήταν άτομα τα οποία εμπιστευόμουν. Οπότε γενικά απλά αργότερα ήμουνα πιο επιφυλακτικός. Αυτό. Ή μακριά και αγαπημένη. Κάτι τέτοιο. Όταν είχες ξεκινήσει και τότε στη Λίμνο που ήσουν και μετά που είχες πάει Φλόρινα για να σπουδάσεις, αν δεν κάνω λάθος, που είναι πιο μικρές οι κοινωνίες, ένιωθες αλλιώς, ξέρω εγώ, την πίεση του κόσμου, της αναγνωρισιμότητας? Ή δεν... Ναι, full. Με έχει πιάσει στη Φλόρινα το πικ της αγοραφοβίας. Πάρα πολύ εκεί πέρα. Εντάξει, και ξεπερνιέται και αυτό, δεν είναι κάτι. Αλλά ήξερα να το πλήσω πάλι, sorry. Πήγαινε, ρε.
Σίγουρα. Αλλά και θα πάω και εγώ τώρα. Ναι, ρε, άντε. Ένα-ένα. Ποιο θε να πει. Πήγαινε πολύ... σε πιο κοντά, άντε. πήγαινε και πάω μετά. Φίλε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που ίσως έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω, παρακολουθώντας όλα αυτά τα χρόνια. Μπήκες μετά από κάποια φάση στο κομμάτι, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, ξέρεις, της αυτοβελτίωσης του ψαξίματος του εσωτερικού. Δηλαδή, μου βγάζεις κάτι τέτοιο, ότι ξέρεις... ίσως αναζήτησε. Όχι, δεν ξέρω. Ίσως ότι μπήκες σε μια φάση αναζήτησης του εαυτού σου, δεν ξέρω. Μπορεί ακόμα και από ψυχανάλυση να έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Μου φαίνεται πολύ ωραίο, κατάλαβες. Ναι. Ναι, μπήκα λίγο σε αυτό. Αλλά νομίζω εσωτερικά μπήκα. Δεν το ψάχναν τόσο εξωτερικά. Δηλαδή, και μόνο άμα κάνεις αυτό που σε εκφράζει, σε ανακαλύπτεις και αυτομάτως σε χτίζεις, άρα εξελίσσεις κιόλας. Δηλαδή, και να ζωγραφείς μόνο, ας πούμε, μαθαίνεις πράγματα. Σε βλέπεις λίγο σαν η νέα εκδοχή σου μέσα από το νέο δημιούργημά σου. Οπότε, και από τη στιγμή που είναι το μονοπάτι σου, μαθαίνεις λίγο πώς να διαχειρίζεις τις δυσκολίες και να προσπαθείς να κρατάς την ψυχή σου εκεί. Οπότε όλο αυτό αυτομάτως φέρνει και αυτό βελτίωση. Okay. Ήσουν ποτέ σε φάση που έκανες πράγματα τα οποία εκ των υστέρων κατάλαβες ότι δεν σε εξέφραζαν? Ναι, αυτό με το YouTube. Αυτό ας πούμε ήταν κάτι. Από ένα σημείο και μετά, ναι. Τώρα που θέλω να το πιάσω αλλιώς, προσπαθώ να το πιάσω από έναν τρόπο που όντως το έχω ανάγκη. Αλλά είναι πολύ, είναι η χρυσή τομή. Θα πρέπει να γίνει πολύ σωστά για να με ικανοποιεί πραγματικά. Επίσης, σκέφτηκες ποτέ να ασχοληθείς ή ότι θα ήθελες να ασχοληθείς ίσως σε πιο μεγάλο level με αυτό που λέμε σενάριο, υποκριτική, γενικά με την τέχνη αυτή? Να γίνω το ποιός, εννοείς. Και αυτό. Θέλω το σενάριο, εντάξει, το έχεις, sorry, ψελιακό, δεν γράφεις, παιδί μου, είναι έτσι κι αλλιώς. Αλλά, ας πούμε, η υποκριτική είναι κάτι το οποίο, δεν ξέρω, εμένα, παρακολουθώντας, μου βγαίνει ότι το έχεις, δεν ξέρω αν είναι σωστή. Κατάλαβες, ότι ναι, θα μπορούσες να το κάνεις. Ναι. Όχι, δεν θα ήθελα να γίνω ηθοποιός, αλλά θα ήθελα να γράψω το δικό μου script, να το σκηνοθετήσω εγώ και να ενδεχομένως να παίζω κι εγώ και αργότερα να. Όσον αφορά αυτό, να γράφω και τα δικά μου σενάρια και να βγάζω και ταινίες. Δηλαδή, στα 40 μου με βλέπω να είναι το main μου αυτό, να φτιάχνω ταινίες, ας πούμε. Θα μ' άρεσε. Ναι, okay, εντάξει. Κάπου εκεί. Ναι, ρε, μπορείς να το ξεκινήσεις και μία μικρού μήκους, ας πούμε, για αρχή. Το οποίο τεστάρεις λίγο και τις δυνατότητές σου. Μπορείς να μπλέξεις μέσα εκεί τα πάντα, δηλαδή και μουσική και εικόνα και σενάριο και υποκριτική. Είναι το universe όπως είναι, έτσι μπαμ. Έχεις βάλει το σύμπαν σου, ας πούμε. Οπότε είναι το δανεικό. Με τη μουσική σε τι φάση είσαι? Χριστέρα. Να λέγαμε εδώ. Με τη μουσική γράφω solo και έχουμε εδώ με τον Χρήστο που είναι behind the scenes. Έχει έρθει από Θεσσαλονίκη να γράψουμε. Γνωριστήκαμε Σαμοθράκη. Ταιριάξαμε και είχαμε ωραία χημεία. Και τζαμάραμε. Και έχουμε τώρα το Side. Side λέγεται. PSYDE. Και καλά η άλλη μεριά, η ψυχεδελική μεριά. Ναι. Οπότε το όνομα είναι περίπου και η φιλοσοφία σε αυτό που κάνουμε και τη μουσική που ψάχνουμε. Γενικά ψάχνουμε ήχος, θέλουμε να συνδυάσουμε έτσι ψυχεδελικό με ηλεκτρονικό, με grunge. Θέλουμε να βγάλουμε το δικό μας είδος γενικά. Και είναι περίεργο γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος που είχε αυτή τη βλέψη, που έχω γνωρίσει, που έχει τη βλέψη να δημιουργήσει νέο είδος, που το έχει όνειρο. Αμώ. Και το έχω κι εγώ, οπότε. Και στα ακούσματα είμαστε πάρα πολύ κοινά, έχουμε είδωλα, Κομπέιν, ξέρω και τέτοια. Οπότε κινούμαστε πλέον μαζί σε αυτό για να φτιάξουμε κάτι που να μας αρέσει και να δώσει και κάτι. Και κοινωνικά, ας πούμε, σαν περιεχόμενο και να γουστάρουμε. Οπότε δεν πιστεύεις ότι έχουν γίνει τα πάντα στη μουσική? Όχι. Τουλάχιστον στη δυτική μουσική. Είναι μια σούπα τώρα που πάλι καλά αναμειγνύονται όλα. Υπάρχει τεράστιο fluidity, οπότε είμαστε στη φάση που βγαίνουν πάρα πολλά νέα είδη. Δεν έχουν οριμάσει και δεν έχουν βγει τελείως από τη σούπα για να καταλάβουμε ποια είναι αυτά τα είδη. Αλλά πλέον όλοι συνδυάζουν τα πάντα και αυτό δίνει τεράστιες προοπτικές στο να βγει κάτι. Yeah. Σε ό,τι αφορά τη μουσική, πιστεύεις ότι επηρεάζει το κοινό που την ακούει?
στιχουργικά κυρίως. Ναι. Δηλαδή, ή και με βάση το lifestyle, ας πούμε, είπες, ανέφερες τον Cobain, ρε παιδί μου. Ένιωσες ποτέ εσύ ότι επηρεαζόσουν από το lifestyle του Cobain ή ότι θα μπορούσε, ας πούμε, κόσμος που τον ακούει να επηρεαστεί? Ναι, στάντα. Εντάξει, ο Cobain είναι και φεμινιστής, δηλαδή είχε... Τα είδωλα έχουν κάποια δύναμη που μπορεί να επηρεάσουν στον τον κόσμο. Τώρα, το lifestyle του Cobain, καλύτερα να μην το ακολουθήσει κάποιος, γιατί εντάξει και... Ναι, είδαμε το ποιο ήταν το και το τέλος. Ναι, αλλά είναι και εκεί η λεπτή γραμμή. Άμα θαυμάζει κάποιον πάρα πολύ, είναι πολύ δύσκολο να απορροφήσει μόνο τα θετικά του. Ισχύει, ρε φίλε. Φουλ το πιστεύω αυτό. Mm. Ναι. Πιστεύω ότι σπρώχτηκε λίγο. Πώς να σου πω, σχετικά με τον Cobain, ρε παιδί μου, και σε σχέση και με αυτό που λέγαμε και πριν λίγο έξω, ρε παιδί μου. Είναι ότι δεν ξέρω αν έκανε τις καταχρήσεις που του. Που του έχουν δώσει ότι έκανε. Νομίζω ότι έκανε μεν καταχρήσεις, αλλά το θέμα του που οδήγησε και σε αυτό που οδήγησε ήταν καθαρά ψυχολογικό. Να. Είχε χάσει την κάβλα του πάνω στη σκηνή που ήταν το σημαντικότερο που τον έκανε να δημιουργήσει. Αλλά αυτό είχε συνδυασμό, ρε παιδί μου, με τις καταχρήσεις και μπορεί να σε δει. Ναι. Αλλά είχε, ρε παιδί μου, αυτός γενικά είχε και κοινωνικό υπόβαθρο όλο το θέμα του. Δηλαδή ήταν δομημένο πολύ καλά μέσα το αυτό που έκανε. Αυτό ήταν το τρομερό με τον Cobain. Σκέψου, ο Cobain είχε πει στο αντίστοιχο δημοτικό του, ας πούμε, σε έναν συμμαθή του, τον είχε ρωτήσει τι θες να κάνεις όταν μεγαλώσεις, είχε πει θέλω να γίνω rockstar και να αυτοκτονήσω τα 27. Το είχε πει. Ναι, okay. Επειδή μπορεί να θαύμαζε τον Jimi Hendrix, ας πούμε, κτλ. Οπότε αυτός αντίστοιχα μπορεί να κάνει αυτό που λέμε. Α, σωστό. Να είπε θέλω να ανήκω στο 27 Club, το οποίο υπήρχε μέχρι τότε. Δεν είναι ότι δημιουργήθηκε ο Cobain και Janis Joplin, ξέρω και ο Morrison. Και ο Morrison. Amy Winehouse μετά. Amy Winehouse, ναι. Και ο μπασίστας των Rolling Stones. Μπασίστας. Η Led Zeppelin. Rolling Stones. Ναι. Ο ξανθός μπασίστας ήταν. Κιθαρίστας. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Κιθαρίστας νομίζω ήταν. Ναι. Την ευθύνη, αν υπάρχει ευθύνη σε αυτό το πράγμα, πιστεύεις του επηρεασμού, ρε παιδί μου, είναι από τη μεριά, πιστεύεις, του εκάστοτε καλλιτέχνη του κοινού, δηλαδή ποιος πρέπει να βάζει τα όρια? Κοίτα, άμα δώσουμε την ευθύνη στο ότι το κοινό απορροφάει απλά πληροφορία, τότε, εντάξει, ευθύνη είναι και στους δύο. Το κοινό μπορεί απλά να απορροφάει πληροφορία άμα δεν έχει διαμορφώσει την κρίση του. Ισχύει. Mm. Οπότε σίγουρα παίζει ευθύνη και στα δύο, αλλά παίζει ευθύνη και από τη μεριά του κοινού να έχει διαμορφώσει την κρίση του πριν απορροφήσει πληροφορία. Τώρα, όσον αφορά τέτοια είδωλα, εγώ δίνω όλο το σεβασμό μου μόνο και μόνο που ακολουθούσαν πραγματικά αυτό που στάρουν και που εξέφραζαν σωστές απόψεις για το καλό όλων. Uh-huh. Από εκεί πέρα, ίσως να έπρεπε να μετριάσουν λίγο πόσα πράγματα δείχνουν από το lifestyle τους, γιατί και αυτό έρχεται στο πακέτο. Ναι, αλλά όταν μιλάμε για. Όταν τα συγκρίνουμε αυτά, έναν καλλιτέχνη που πέθανε, ας πούμε, από πρέζα, ο Σιδηρόπουλος, ας πούμε, ή και ο Μόρισον, ξέρω εγώ. Οι οποίοι όμως ήταν στο μονοπάτι τους και μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά μόνο και μόνο από το lifestyle τους. Και όταν το συγκρίνουμε με τους καλλιτέχνες του τώρα, που και το συνειδητό κομμάτι τους είναι σκατά. Είναι και το lifestyle τους που τους θα επηρεάσει το κοινό να κάνει σκατένιες πράξεις. Είναι και αυτά που λένε σκατένια από μόνα τους. Οπότε τουλάχιστον διατήρησε ένα από τα δύο, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Δώσε κάτι, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Ναι, κράτα το balance αυτό που λέμε. Ναι, το ιδανικό είναι να δίνεις καλοπροαίρετα μηνύματα έξω και να έχεις και ένα καλοπροαίρετο lifestyle για σένα κυρίως, να είσαι καλά. Ναι, ναι, το lifestyle κυρίως από σένα ξεκινάει. Και να επηρεάζει και το τριγύρω καλά, ας πούμε. Ισχύει, ρε φίλε. Εντάξει, ναι. Απλά μέχρι κάποια ηλικία νομίζω δεν το ελέγχεις αυτό, είτε είσαι καλλιτέχνης είτε κοινό, ρε παιδί μου. Ξέρεις, πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια για να διαμορφωθείς. Δηλαδή αυτό που λέμε στα 16, θα ναι, πάρεις και την πληροφορία την κακή εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Κοίτα, είναι και δύσκολο. Τώρα σκέψε, εμείς πίνουμε μπύρες και εγώ καπνίζω. Δεν μπορούμε να μιλάμε αυτό. Ναι, είμαστε. Κουβέντα κάνουμε, ναι. Δεν είναι σωστό. Και ούτε πιο σωστή. Αυτό που λέγαμε, δεν είμαστε όλοι πιο σωστοί, ρε παιδί, να πεις ότι. Αυτό που λες, θα κουνήσουμε το δάχτυλο στον άλλον. Ωραία, ναι. Στον πιτσιρικά, ας πούμε. Τουλάχιστον, αν δεν μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου, φρόντισε τους απ' έξω σου. Δηλαδή, πες ένα καλό λόγο, ξέρω. Πες κάτι, δώσε ένα καλό μήνυμα μέσα από τη μουσική σου, ας πούμε. Ναι, ναι, θα συμφωνήσω. Απλά, ρε φίλε, εντάξει, κάποια πράγματα είναι ξεκάθαρα σε όλες τις ηλικίες, πιστεύω όμως, ρε φίλε. Κάποια πολύ βασικά πράγματα. Τι εννοείς? Ενώ, ρε παιδί μου, κάποιες αρχές δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να τις καταλάβεις στα 15 σου, ας πούμε, και να πεις ότι κατάλαβες τι. Εντάξει, τώρα μερικά 15 χρόνια βγαίνουν εκεί με μαχαίρια και μαχαιρώνουν ή πουλάνε ντρόγκια επειδή το θεωρούν το σύγχρονο cool, ας πούμε.
Δεν ξέρω, νομίζω το 15χρονο και το 20χρονο επίσης και το 30χρονο επηρεάζονται πάρα πολύ εύκολα. Απλά μετά τη αυτή γραμμή που είναι η δική τους ευθύνη να διαλέξουν τι θα κρατήσουν και τι όχι. Ναι, συμφωνώ okay. φίλε. Εσύ όταν ήσουν, ας πούμε, λέω μια τυχαία ηλικία, ξέρω εγώ 18, σε σχέση με τώρα που είσαι 28, πώς φανταζόσουν τον εαυτό σου τότε, ας πούμε μετά από 10 χρόνια? Δεν ξέρω, φίλε, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Να κάνω αυτό που γουστάω απλά. Mm-hmm. Αυτό. Okay. Δεν είχες, ας πούμε, ξέρεις, φιλοδοξίες, τρελές ή τίποτα? Εντάξει, όταν είχαμε μπάλε στα 14, θέλαμε να γίνουμε όλοι rockstars, επόμενη Green Day. Ναι, εντάξει. Επόμενη Nirvana, ξέρω εγώ, όλα αυτά, αλλά... Ναι. Εντάξει, αυτό υγιές είναι, ρε παιδί μου. Ναι, είναι. Είναι το αντίστοιχο με κάποιο που πιτσιρικά παίζει στο σχολείο μπάλα και φαντάζομαι ότι θα γίνει ο Cristiano Ronaldo, ξέρω εγώ. Ναι. Cool είναι αυτό. Είχες κάνει αυτό. Κάποια live κάποια στιγμή? Πολύ μικρός. Και πιο μεγάλος, δεν έχεις κάνει και ένα live ως... πώς λέγονταν το γκρουπ? Λίδα στο Λίμβος. Δεν θυμάμαι πώς λέγονταν. Ήταν σε ένα beach bar κάπου. Ναι, όχι, εντάξει, ναι, ναι. Ήταν για το κλιπ. Α, ήταν για το κλιπ αυτό. Ναι, ναι. Μαλακέτα. Τώρα σκέφτεσαι να κάνεις κανένα live? Ναι. Μόνος μου όχι, εδώ με, ναι, το, ναι, με το σχήμα. Είναι να κουμπλάρω πάρα πολύ να με σκέφτομαι μόνο μου σκηνή, δεν ξέρω. Μικρός είχαμε, όταν ήμουν μικρός είχα και... τα μέλη δίπλα και δεν τραγουδούσα, ναι, και εγώ, τραγουδούσε άλλος, οπότε ένιωθα οικεία. Οπότε ναι, γενικά σκεφτόμαστε να κάνουμε live και σαν side. Τότε που γνωριστήκατε με τον Χρήστο Σαμοθράκη, καταρχάς πριν πόσα χρόνια ήταν? Το καλοκαίρι. Okay. Αυτό. Και εκεί εσύ είχες, πώς βρέθηκες Σαμοθράκη, δηλαδή, είχες ξαναπάει ή δεν είχες πάει ποτέ και... Okay. Και... Πώς ήταν, γιατί το έχω πάει? Εντάξει, είναι τέλεια Σαμοθράκη, ρε. Νομίζω ποιον ρωτήσεις θα σου πει ότι νιώθει ότι βρήκε το σπίτι του, και εγώ αυτό νιώσα. Έλα ρε. Πριν μου το πούν ότι είναι σαν αυτό. Θα μένες μόνιμα εκεί? Όχι. Να είναι το εξοχικό μου, λες. Γιατί λες το σπίτι για αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν μόνιμα. Ενώ στο camp υπάρχει ένα συγκεκριμένο που μένει μόνιμα εκεί. Αλλά εντάξει. Εγώ θεωρώ απαραίτητο να τουλάχιστον άμα έχεις βρει το σπίτι σου, όποιο και είναι αυτό, να πηγαίνεις έστω ένα πενταήμερο το χρόνο, να αδειάζεις, να γεμίζεις και να ξανασυνεχίζεις την σαπίλα εδώ της Αθήνας, της κάθε πόλης. Νομίζω όλοι οι φίλοι έχουν κάποιο μέρος που σε κάποια φάση θα ταιριάξουν, ναι, φουλ και ξέρεις, θα είναι αυτό που θα θέλουν να επιστρέφουν εκεί, ας πούμε. Απλά το τυχερό είναι να το βρουν αυτό το μέρος. Εσύ θα φαντάζεσαι τον εαυτό σου να έχεις γεράσει και να μένεις Αθηνά? Mm. Να είσαι 65-70 χρονών? Μπα, δεν νομίζω. Νομίζω θα γυρίσω στη Λίμνο και θα έχω εκεί το χωράφι μου, θα έχω τις κότες μου. Καφενείο. Θα ζωγραφίζω. Θα αράζω σε καφενείο. Να αράζει καφενείο. Φαντάζομαι όμως ότι η κουβέντα στο καφενείο σε 35 χρόνια από τώρα θα είναι. Στο YouTube τότε κάναμε. Βλέπεις τα άλλα τα μαλακισμένα σήμερα, δεν κάνω τίποτα στο YouTube. Και θα είμαστε full boomers. Με μπήρες από το μεσημέρι, από τις 12 το μεσημέρι και όσο πάει. Αυτή είναι ζωή, μαλάκα. Αυτή είναι ζωή. Ναι, ναι, θα γαμούσε ένα καφενείο. Αλλά να μην παίζουν τα άλλα, παίζουν σκάκι. Ναι, ναι. Σωστός. Παίζεις κάτι, ξέρεις? Ξέρω λίγο. Σαμοθράκι έμαθα γι' αυτό. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που βιώνουν έτσι τα γερόντια και παίζουν σκάκι. Θα μου αρέσει να γίνω ένα γύρο σαν αυτό. New age. Το φαντάζομαι και κάπου όντως μόνο του, ρε παιδί μου, να αράζει και να πηγαίνεις και να του μιλάς λίγο, ρε παιδί μου, και να φέρνεις. Να μένεις, ναι, ναι, να μένεις γύροντας λήξιος. Αλλά πηγαίνεις να μένεις δύο μέρες μαζί του, να παίρνεις το τέτοιο και πριν φύγεις θα σου δίνει και ένα από το τίς το μπούτσο. Αυτό είναι το καλό. Εγώ και μάλλον το πιο συμβατό, το πιθανό είναι να τρελαθώ και να βγαίνω γύρω στον δρόμο και να... Ωραία, δεν ξέρω. Βέβαια και αυτό και είναι. Μένα ξέρεις ποιο πράγμα με τρομάζει. Αυτό που λέγαμε πριν, να μείνεις γέρος στην Αθήνα, που ειδικά καλοκαίρι, ξέρω εγώ, ξέρεις που κυκλοφορώ με πόδια και περνάω από σπίτια, ξέρω εγώ που είναι στο ισόγειο, στον πρώτο όρφο και βλέπεις μέσα τι γίνεται. Ναι, ρε. Και είναι απλά όλη μέρα καναπές, ρόμπα. Κοίτα, άμα έχεις φτιάξει το σπίτι σου όπως θέλεις. Ναι. Δηλαδή, εγώ γι' αυτό σε λέγα πριν, θέλω να φτιάξω το μπαλκόνι μου να είναι σαν. Και αν το σκεπάσω με γυαλί και να βάλω. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι μέσα να είναι σαν μια μικρή ζούγκλα, να έχω πουλάκια, να έχω ζωάκια, ναι, ναι, να βγαίνω. Φουλφιτά και τέτοια, ε. Να ξέρω ότι έχω τη μικρή μου τοπία στην Αθήνα, να μην χρειάζομαι κανέναν, ξέρω εγώ, να είμαι εκεί. Ωραία είναι αυτό, φίλε. Γαμάτο είναι αυτό, ρε φίλε. Τέλειο. Και μπορείς σε βάθος χρόνου να το φτιάξεις. Ναι, αρχίζω και το φτιάχνω σιγά σιγά.
Έχω μαζέψει ήδη πουλιών. Άλογο λέει. Και στην καλοσμένη το ανοίξω αφού να έρθει να ράξουμε στο μικρό. Ω, κοκτέιλ. Θα φτιάξει κοκτέιλ εγώ. Ρε, ξέρεις τι, τώρα τελευταία την έχω δει ότι έχω ένα μπαρ εκεί πάνω. Επειδή έχω βάλει φωτισμούς, έχω βάλει καλάμια, το έχω κάνει λίγο χαβανέζικο και θέλω να φτιάξω κι άλλο. Βάζω κάτι φώτα εκεί πέρα να γυρνάνε μουσική. Και είναι λες και έχω το μικρό μου μπαρ στην Καλυθέα. Οπότε να φανταστώ δεν βγαίνεις και ιδιαίτερα αφού είσαι και τον μπαρ. Όχι, έχω τον μπαρ μου. Φίλε, κάλεσε μια μέρα. Έλα, ελάτε ρε. Τέλεια, εννοείται. Έλα στον μπαρ, μέσα. Όπου θέλετε. Τον μπαρ. Του έχεις δώσει και όλο. Λορέντζο, καριέρα. Σκέφτομαι να το πω good view. Και καλά Καλυθέα. Αλλά είναι πολύ ωραία. Δεν είναι και στον πέμπτο και έχει μια θέα. Σκατά θέα, αλλά μπορώ να φτιάξω τη θέα τουλάχιστον από μέσα του μπαλκόνι να φαίνεται ωραίο. DJ ψάχνει. Παρασκευέ. Και λαϊβάκια. Από πάνω είναι και τα ράτσα. Τέλειο. Με μια σκάλα πάμε εύκολα στα ράτσα. Ωραία. Είχε έρθει... Να πάμε διόρυφο. Είχε έρθει και στα private live που κάναμε, το Strawberry. Ναι. Α, ναι. Ναι, ναι. Okay. VIP. Γαμώ. Top 5 συναυλιών που έχεις δει. Green Day. Πού? Αγγλία. Οκ. Okay. Τέλειο. Πόβολε, φίλε. Green Day. Μετά... Τα Σουλτάνα. Επίσης Αγγλία. Έλα, ρε. Μόνη της on stage. Μόνη της και πάρα πολλά visuals, δηλαδή ένιωθες εκεί μέσα ότι έχεις πάρει κάτι ενώ είμαστε όλοι νυφάλοι. Είναι τρελή η ατμόσφαιρα και το vibe και η ενέργεια που βγάζει. Ναι, φοβερή είναι. Απίστευτο ταλέντο. Μετά σε ελληνικά σκέφτομαι, τύπου Vodka Juniors, Vandrakar. Και οι δύο κάνουν φοβερά. Banks Romana. Banks Romana. Οι Vandrakar έχουν τρελή αισθητική. Μου βγάζει κάτι λες και είμαι σε ένα universe των Gorillaz. Δεν ξέρω από πού τις πω, αλλά μου βγάζει αυτό. Είναι κάτι jumpy, futuristic. Κάτι τέτοιο μου βγάζει, ρε. Και οι Vodka Juniors έχουν τρελή ατμόσφαιρα. Είναι λες και είναι. Ναι, επαναστατική αδελφότητα. Μια γροθιά. Επίση, Vandrakar, χαιρετίσματα στον Ντόμ Γιώση. Κιθαρίστα. Ναι, από τον πύργο είναι. Από τον νομό Ηλίας είναι. Ναι, είναι, είναι πατριώτης. Nice. Και επίσης για το support και εννοείται Sexy Christians. Έτσι, Sexy Christians. Και αυτοί πολύ γαμάνε στα lives. Ναι, ναι. Και αυτοί επίσης παίζουν και Σαμοθράκι κάθε καλοκαίρι. Αλλά σε ακούστηκ. Okay. Πολύ γαμάτι. Τα πρώτα σου ακούσματα τι ήταν? Δηλαδή δεν ξέρω αν ήταν το πρώτο CD ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά... Green Day, American Green Day, ε. Δηλαδή... Καλά, ισχύει όντως, ήταν... Αγαπημένο άλμπουμ, Green Day. Dookie, ε. Έτσι. Ναι. Όπου φίλε, όλα δένουν. Εντάξει, όλα δένουν, ναι. Και εμένα το Dookie είναι από Green Day τα αγαπημένο. Ήταν το peak τους. Άλμπουμ, ναι. Ενώ σε θέμα αριθμό ήταν το American Idiot. Εντάξει, ναι, okay, okay. Αλλά το Dookie ήταν το peak της δημιουργίας. Και το American Idiot, ρε φίλε, το πήγανε πολύ όπερα, το πήγανε σαν punk queen. Ναι, 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 όχι, όχι. Ρε φίλε, η Green Day αυτό που κατάφεραν με το American Idiot ήταν να κάνουν ένα rebrand και μια δεύτερη καριέρα. Δηλαδή, ενώ είχαν το Warning πριν που εντάξει, κινούνταν σε άλλα επίπεδα, ρε παιδί μου, ξαφνικά μπαμ σου σκάει αυτό και λες, μαλάκα ήρθε από το πουθενά. Έχεις ακούσει έναν τύπο στο YouTube που λέγεται το βίντεο What if Beatles were punk? Όχι. Και είναι σαν να ακούς Green Day, ρε. Είναι ξεκάθαρη η επιρροή των Beatles. Ναι. Και στους Green Day και στους Nirvana. Και οι δύο είχαν είδωλο τον Lennon, ας πούμε, και τον McCartney. Ναι, είναι τρομερό, ρε φίλε. Το πώς άμα πάρεις ένα αριθμό έτσι κλάση και τον επιταχύνεις λίγο με distortion, είναι punk. Ναι. Αλλά όχι το punk το βρώμικο, exploded φάση, το λίγο πιο musical punk. Λένε ρε παιδί μου ότι και το Helter Skelter ήταν από τα πρώτα έτσι σκληρά ακούσματα punk metal φάση, ρε παιδί μου. Ότι και καλά, όχι όπως το ξέρουμε τώρα, ναι, ότι ναι, ναι. Το εφήβραν, ας πούμε. Εντάξει, χρωστάμε πολλά στους Beatles, ρε φίλε. Σκέψου και την αλλαγή που κάνανε στο να το πάνε στο ψυχεδελικό ήχο που, οκ, προφανώς υπήρχαν πιο καλές ψυχεδελικές μπάντες, προφανώς. Αλλά είναι σαν να έκανε σήμερα, ρε φίλε, ο Drake. Το πιο ψυχεδελικό δίσκο που έχεις ακούσει, ας πούμε. Ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, ενώ ρε παιδί μου ότι ήταν το top της pop artist και ξαφνικά μπαμ σου γυρνάει με ένα ψυχεδελικό. Ναι, αλλά πόσο σπάνε θα δεις έναν pop καλλιτέχνη, Britpop τότε, ας πούμε, να το γυρνάνε σε κάτι που θεωρητικά είναι πιο underground και δύσκολο στο άκουσμα. Το έχουν κάνει μερικοί, ρε παιδί μου. Ναι. Όχι πολύ, αλλά το έχουν κάνει. Τρίπι ρετ και τέτοια. Τρίπι ρετ και. Εγώ θα σου πήγαινα, ρε φίλε, και πιο κοντά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα σκεφτείς, π.χ. και αυτό που κάνει Miley Cyrus. Ναι.
Που εντάξει, δεν είναι του στυλ μου ακριβώς, ρε παιδί μου, αλλά ήταν μια pop star η οποία ξαφνικά έκανε με τους Flaming Lips ένα δίσκο. Ή... Να το στηρίζει, ενώ φαίνεται ναι. ότι ήταν αυτό και απλά το Μπράβο. Άφησε στην άκρη για να πιάσει για οποιονδήποτε σκοπό είχε και επιτέλους μπορεί να είναι αυτό. Ναι, για γιατί... το background και οικογενειακά, δηλαδή το lifestyle ναι. της μεγαλώνοντας είναι... ναι. δεν είναι τόσο pop, ας πούμε. Ναι, 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 γιατί και ο πατέρας ήταν. Ναι. Country, και τον πατέρα της είναι αυτό. Εννοώ. Αλλά εντάξει, και η Miley Cyrus πιστεύω ότι ξέρεις τι, έγινε η φάση ότι ήταν παιδί όταν έγινε διάσημη. Οπότε μπορεί να μην ήταν ακριβώς οι επιλογές της, να της άρεσε απλά σαν παιχνίδι όλο αυτό που έκανε. Και όταν μεγάλωσε και έκανε το χαρακτήρα της, ας πούμε, να σου πει: δεν είμαι εγώ αυτό. Ρε, φίλε. Και είχε και την οικονομική άνεση να πει ότι ξέρεις κάτι, δεν με νοιάζει. Μπορεί να έχει από πάνω άλμπουμ, σίγουρα είχε, που λέγανε αυτή είναι η τακτική μας. Εννοείται. Αφαίρεσε σε 5 χρόνια να το γαμίσει all pop να είναι. Controversial ναι. και μετά κάνω το γουστάρι. Ναι. Γιατί θα έχει το κοινό. Ναι. Θα περάσω στο section της εκπομπής με τη φωτογραφία. Α, ωραία. Λοιπόν, έχω βρει μια φωτογραφία που έχεις ανεβάσει στο Instagram και θέλω να μας πεις το story πίσω από αυτή εδώ. Όπα. Να το θυμηθώ λίγο. Τι την έχω, σβήστε. Όπα, οκ. Λοιπόν, αυτή είναι η πυραμίδα, είναι μια πυραμίδα στη Λίμνο. Και έχουμε πάει εκεί πέρα απλά να αράξουμε. Okay. Οκ. Απλά ήθελα να δω ουσιαστικά πού είναι αυτό το μέρος. Ναι, λέει εδώ πυραμίδα Ρωσικό Κοζάκι ναι, Κονοκροταφείο. Ναι, είναι στη Κούτα, είναι στη Λίμνο και είναι πολύ ωραία. Το όνομα της τοποθεσίας ισχύει ή είναι άκυρο που έχεις βάλει. Αυτό ακριβώς είναι. Ναι. Σε ποιο μέρος του νησιού είναι. Είναι... Αυτό να παίρνει βόρειο, νότιο, ξέρεις και δεν έχω πάει ποτέ. Και εγώ τα μπερδεύω λίγο. δεν ξέρω ακριβώς που είναι. Αλλά είναι δίπλα σε ένα χωριό στη Κούτα. Οκ. Πηγαίνεις καθόλου. Πού? Λίμνο. Πηγαίνω κάθε χειμώνα, καλοκαίρι και Πάσχα. Βασικά Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι πηγαίνω. Οκ, γάμο βγαίνει. Είναι πολύ ωραία να έρθει. Ναι, θα ήθελα, δεν έχουμε πάει ποτέ. Έρημο. Θέλω να πάω γενικά. Λίμνο, Χιό με τη Λίμνη, δεν έχω πάει ποτέ, ναι, φίλε, προς τα εκεί. Και θέλω και στα τρία νησιά. Η Λίμνος είναι σαν μια μικρογραφία πολλών γεωγραφικών φαινομένων. Δηλαδή έχει έρημο, έχει καταράκτες, έχει απολυθωμένο δάσος, έχει. Κάποια περίεργα. Τέλειο. Μας γαμάει. Κερδίζει. Θα κάνει φλέξ την εκπομπή μα. Είμαι έτοιμο. Να ανέβει ο τουρισμός στη Λίμνο. Το Φαλακρό, ξέρω, που είναι κάτι περίεργα βράχια. Είναι σαν να είσαι στον Άρη, ξέρω. Λες και είναι διαφορετική πλανήτη. Είναι ωραία. Τέλεια. Είναι πολύ ωραία. Έχει το κάστρο, έχει ελάφια. Να κάνει το τουριστικό. Το ξαναγώ, βέβαια. Το έχει το τουριστικό. Φέρνει κόσμο στην Ελλάδα. Ειδικά άμα είσαι τύπου να γυρίσει κλιπάκια εκεί πέρα και θες να πας σε περίεργα μέρη, θα το λέω κυρίως αν το σκέφτεσαι. Ναι, ναι, ναι. Τύπου και από διαφημίσεις πηγαίνανε στις Αμοθήνες γιατί φαίνεται σαν έρημος. Ότι καλά είμαστε στην Σαχάρα. Πόσο είναι η απόσταση από εδώ να πας λίγο? 9 ώρες είναι με το καράβι. Αεροδρόμιο δεν έχει. Έχει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Αιγαίου. Έλα ρε. Φλεξάρι τώρα. Το μεγαλύτερο στρατιωτικό αεροδρόμιο. Εντάξει. Έτοιμος για το καφενείο στη Λίμνο. Η Λίμνος έχει και αυτή... Ξέρω ας πούμε ότι η Χίος έχει φουλ ιστορίες με φαντάσματα. Και λόγω, ξέρεις, επειδή είχαν σκάσει πολύ από Μικρά Ασία στην... ξέρεις, μετά το Διωγμούς, ρε παιδί μου, και έχει φουλ ιστορία στοιχείο. Δεν ξέρω αν και στη Λίμνο που είναι σχετικά κοντά υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Όχι, δεν έχουμε κάποιο θρύλο, ξέρω εγώ, ή μύθο με φαντάσματα. Okay. Έχουμε την Μύρινα, Μύρινα λέγεται η πρωτεύουσα της Λίμνου, η οποία έχει πάρει το όνομα από την βασίλισσα του κάστρου της Λίμνου τότε. Οπότε... Υπάρχει μια λίγο έτσι creepy ιστορία με αυτό. Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι, αυτό, επειδή okay, είναι το όνομα της βασίλισσας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Αλλά το κάστρο γαμάει επίσης. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί έχει διατηρηθεί. Ωραία. Yeah. Εγώ έχω, μια και είπες creepy τώρα, κάτι τελευταίο. Υπάρχει κάποια creepy ξέρεις, εκδήλωση θαυμάσμου από φαν ή οτιδήποτε. Oh. Ή και από hater, δεν ξέρω. Αλλά να είναι creepy, κατάλαβα. Creepy. Ναι, υπάρχει. Στη Φλόρινα βασικά είχε γίνει κάτι. Κάποια στιγμή εκεί που καθόμουν σπίτι μου, άρχισα να ακούω κάτι γελάκια. Ναι. Εγώ ήμουν στο τρίτο όροφο από εκεί. Και λέω, όχ. Και φαίνονταν ότι ψάχνουν κάτι. Ήταν στο πικ της φάσης σου. Ναι. Μάλλον, κάπου εκεί. Και ήρθα τον ήχο να πλησιάζει. Και χαχά, όχι δεν είναι εδώ, χαχά, επιαγία, χαχά. Και μετά βλέπω ότι
τους ακούω την έξω από, από την πόρτα μου. Την πόρτα σου. Από την πόρτα μέσα στην πολυκατοικία ή στο... Όχι, όχι. Κανονικά έξω από την πόρτα. Α, έξω από την... Okay. Λένε εδώ είναι, εδώ είναι. Χτυπάνε κουδούν, εγώ με πίσω την πόρτα έτσι ρε, φουλ... Να μην κάνεις και φάζα, να ακούσουν τους εμέσως. Τι γίνεται, γιατί... Χτυπάνε κουδούν, δεν απαντάω. Και μετά βλέπω ότι προσπαθούν να ανοίξουν και βάζουν κάρτες. Τι λες ρε. Ναι. Και αυτό είναι τύπου έγκλημα ρε. Είναι έγκλημα. Παραβίαση. Διάρρηξη. Κανονικά. Αυτό. Τελικά μπήκαν. Δεν τα καταφέραν και φύγανε. Ναι, αλλά φαντάζεσαι να μπαίνανε. Και το επόμενο διάστημα πώς ήταν, ας πούμε, φαντάζομαι το έχεις στο μυαλό σου έτσι για αρκετό. Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι φοβόμουν, τύπου. Εντάξει, παιδάκια ήταν. Αλλά και πάλι, τύπου. Ναι, είναι το creepy της φάσης, ρε φίλε. Ξεχνάνε ότι ο άλλος είναι άνθρωπος. Είναι που... σπίτι του, ναι, οτιδήποτε. Ναι. Είχες και κακό. Και άνθρωπο που σε πλησίασε με, με κακή πρόθεση. Τύπου να με βαρέσουν κάτι. Ή να σου πούν καμιά μαλακία, ρε φίλε. Έχω ακούσει μαλακίες, ναι, αλλά κανείς δεν έχει έρθει να. Να μου πει, έλα εδώ ρε μαλέκα να... Κανείς δεν... Ναι, δεν γίνεται αυτό, πολύ σπάνια να γίνεται. Δηλαδή στον δρόμο το πιο συνήθις είναι άντε να περάσει και ξέρεις κάποιος με ένα μηχανάκι να σε δει και να σου πει κάτι και να φύγει. Νομίζω, ξέρεις το... Από κοντά να φύγει σου πει τι, ξέρεις. Έχω ακούσει μαλακίες, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω αν είναι μαλακίες τύπου προσπάθειες προσέγγισης ή μαλακίες τύπου να θίξεις τον άλλον. Δηλαδή είναι λίγο στον διάμεσο. Ναι. Σωστό, σωστό. Δηλαδή μπορεί εμένα να με τσιγκλάει να ακούω για το παρελθόν, αλλά για τον άλλον, δηλαδή αυτό θα πει, γεια σου πατάρες, θα πει τον άλλον. Ναι. Το οποίο εμένα προσωπικά με τσιγκλούσε τώρα, εντάξει, οκ, okay, είμαι πιο cool. Αλλά αυτοί μπορεί να το κάνουν πράγματι σαν προσέγγιση τύπου, αυτό ξέρουμε ότι είναι ο Χρήστος, αυτός είναι ο τρόπος μας να το προσεγγίσουμε. Σωστό. Οπότε, οκ. Okay. Αλλά γενικά δεν έχει γίνει κάτι ακραίο, ξέρω, να θυμάμαι. Αν και θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει κάτι. Μια αφορμή θέλω. Για να το θυμάσαι απλώ. Για να ξεσπάσω κάπου. Για να ξεσπάσει. Ελάτε, ρε μαλλιά. Για να ξεσπάσει. Ελάτε, ραντεβού από κάτω. Τώρα κάθε εβδομάδα, ρε. Όχι, αλήθεια, άμα. Άμα θέλει κανείς, παιδιά. Αν τύχαινε κάτι. Γιατί όχι, ξέρω εγώ. Α το ζήσουμε κι αυτό. Εγώ νόμιζα ότι με φερμάρουν την άλλη φορά στο σπίτι μου. Αλλά με φωνάξαν ηλιά ρίχτω και φύγανε. Γιατί νόμιζες ότι σε πλησιάζανε. Ήταν ένα αμάξι ρε φίλε, κάπως είχε και φημέ τζάμια και ήταν δύο παιδιά μέσα και κάπως ήμουνα εγώ, αυτοί προσπαθούσαν να παρκάρουν κάπως περίεργα ρε παιδί μου, είχε κολλήσει και ένα άλλο αμάξι μπροστά για αυτά. Και μαλάκα περνάω από δίπλα τους και κοιτάζανε φούλερ, παιδί μου. Και ήταν φιμετζάμια, αλλά τους είδα ότι με κοιτάζανε, ξέρω εγώ. Ναι, τη σκία, ναι. Και μαλάκα ήμουνα στη γωνία του σπιτιού μου και λέω: πω, θα φάω φέρμα τώρα. Γιατί ήταν βράδυ, αργά, ρε παιδί μου, φάση. Okay. Και ανοίγει η πόρτα πίσω μου. Δεν ξέρω γιατί άνοιξε την πόρτα και άνοιξε πλάτο παράθυρο και φράζει: Λέω, ρίχτω! Ανακούφιση. Από τη φέρμα στην καταξίωση. Αχθέν. Ωραία, χαιρετίζουμε τα παιδιά. Εγώ τελευταία ερώτηση που έχω να κάνω θέλω να μου πεις ρε φίλε ποιο είναι το αγαπημένο σου Pokémon. Δεν ξέρω, Pokémon. Γιατί. Okay. Δεν ξέρω γιατί, απλά μου σκάσε τώρα. Endy. Endy. Να το δω. Ή Lugia. Κανένα αυτό δεν ξέρω, και έβλεπα full Pokémon. Και εγώ ρε. Endy ήταν από τα μυθικά το λιοντάρι της φωτιάς. Okay. Α, οκ, okay, κατάλαβα ναι, ποιο λες. Και ο Lugia γαμός όμως. Εξίσου μυθικά. Έπαιζες. Full έπαιζα ρε. Ποια τι, το Game Boy έπαιζες. Ναι, όλες έχω. Αλλά η Silver ήταν επίσης το ότι τις έπιανες, τις είχες. Ναι, ναι. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Και είχαν και το εικαστικό από πάνω. Ναι, την ετικέτα ξέρω εγώ που υπήρχε αυτό, ναι, το γράφει. Εγώ στην πρώτη... στην πρώτη καραντίνα ξανάπιασα την κόκκινη κασέτα ρε φίλε. Ναι, το είχες πει. Την παλιά εννοείς. Ναι, Game Boy. Και φίλε, ξεκίνησα, ενώ δεν είχα πάρει ποτέ τον Squirtle. Α, ως πρώτο που ξεκινάω. Ναι, έπαιρνα πάντα το Charmander, ξέρω. Φωτιάς. Ναι ρε φίλε, για κάποιο λόγο μου άρεσε και ο Charmander. Αλλά το αγαπημένο μου είναι ο Meowth. Αλήθεια ρε. Ναι, γιατί μιλάει και έτσι έχει την φάση του. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει και με τον Meowth. Όχι, το Meowth νομίζω είναι και δύσκολο να τον βρεις γενικά μέσα. Κάπως θεωρείται λίγο φρός. Ναι, είναι ορυθρός. Η ομάδα πύραυλος ήταν πιο cool. Πολύ πιο cool εμφανισιακά. Καλά, ισχύει. Πώς λέγεται Ash. Κόλος, ασκέτσαπ, την πολύ πάλετ. Ασκέτσαπ. Έχει ακούσει και καλά τα σενάρια ότι και καλά έχει πέσει σε κόμμα και γι' αυτό δεν μεγαλώνει και τα λοιπά. Από ρεύμα.
Από κεραυνό. Από κεραυνό. Γι' αυτό ναι, μπήκα στο χειρεύμα. Ναι. Εν τω μεταξύ, άκουγα ένα podcast, φίλε, που είναι για παλιά games και λέει ένα πράγμα που, φίλε, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Λέει, τι είναι το Pokémon. Είναι μια οικογένεια που λέει στο 10χρονο παιδί του: εντάξει, φύγε, κάνε τη φάση. Πήγε, βρες όλου του περίεργου εκεί έξω και βάλτε ζώα να παλεύουν μεταξύ του. Κοινομαχίες είναι, μαλάκα. Σχοι, βάζουν ζώα να παλεύουν. Κοινομαχίες τα έχουν κλεισμένα σε ένα πολύ μικρό κλουβάκι. Αυτό είναι κακό. Ναι, ρε, κακοποίηση ζώα. Μαλάκα, όντως είμαι στην Pokéball, ξέρω. Είναι, φίλε, πολύ dark. Και λέει: το ξεκίνησε αυτό που το φτιάξε επειδή ήταν πορωμένο με τα έντομα. Την εντομολογία και αυτά. Και συνέλεγε, ας πούμε. Ναι, και του άρεσε, ρε παιδί μου, και του έφτιαξε ένα σύμπαν, ένα universe με τέτοιο. Τρελό είναι, δεν γαμάει όμως που όλα αυτά τα έχουμε και εδώ. Έχουμε ζωάκια, ξέρω εγώ, είναι σαν Pokémon. Το συνειδητοποιείτε ποτέ αυτό, έχετε κανένα ζώο που να λέτε, μα λέγα. Είναι σαν Pokémon. Ξέρεις ποιο είναι, ο τέτοιο πλατύπου. Real ζώα, κανονικά. Real ζώα. Ναι, εννοείται. Ο πλατύπου που είναι σαν μπάπια και τέτοιο. Πλατύπου δεν λέγεται. Και ένα άλλο ρε φίλε που είναι κάτι. Το Axelot. Αυτό! Το θυμάμαι. Ρε, μαλάκα. Και είχα, γνώρισα ένα παιδί που τα εξέτρεφε άξελ. Έχει άξελ εδώ. Ναι. Και μετά. Και είχε 2-3, 4 πόσα είχε και γεννήσαν 200 και δεν είχε να τα κάνει. Μετά, ξέρεις, τα δίνει τσάπα. Κοίτα, ρε, φίλε. Σαν Pokémon είναι, ρε, μαλάκα. Μαλάκα, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό ανακαλύφθηκε πάρα πολύ πρόσφατα. Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο, ότι ανακαλύφθηκε σε μια λίμνη στο Μεξικό. Από εκεί έχει, είναι η βάση. Όπου πολύ κοντά έχει εργοστάσια. Άλλες να γίνει κάποια. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι έγινε. Περίεργη. Καλά, έχει ζωάκια που είναι τρέμα περίεργα, ρε. Τύπου έχετε δει κάτι σαν λιγκάρια του νερού που είναι. Σαν να βλέπεις το Rayquaza, ξέρω. Να βλέπεις Pokémon πραγματικά. Τα οποία είναι τιτάνια, ξέρω εγώ, στα Pokémon. Αλλά εκεί πέρα είναι σαν μικρογραφίες από. Ναι, ρε. Ή εκείνη η σαύρα που είναι σαν δράκος και πετάει. Ναι. Που πετάει από λέει. Ναι. Εγώ βλέπα ένα βιντεάκι, ξέρεις, όπως σκρολάρω που τα βγάλα στο Facebook, ξέρω εγώ, προτινόμενα για εσάς. Που είχε ένα βίντεο compilation με πάρα πολύ περίεργα ζώα που υπάρχουν μικρά, ξέρεις. Και είχε, ξέρεις, κάτι ψαράκια που τα πιάνε ο άλλος έτσι και με το που το πιάνε, ξέρω εγώ, γινόταν huge σαν κάτι ζώο, ξέρω εγώ. Ήταν ένα άλλο τύπου σαν μέδουσα που το κόβες παντού και δεν πάθαινε τίποτα. Ξέρεις, είχε, weird... Το κόβες και το διαιρούσες. Ναι, και δεν πάθαινε τίποτα, ξέρω εγώ. Οι μέδουσες έχουν στο DNA τους. Ουσιαστικά αυτό, αυτό είναι το θέμα, ρε παιδί μου. Ζώα που προστατεύουν τον εαυτό τους. Wow. Και γαμάτο. Ναι. Οι μέδουσες τι έλεγες. Οι μέδουσες μπορούν να κάνουν rebirth. Δηλαδή. Respawn. Ναι, κάτι τέτοιο. Αφήνουν πίσω τους κάτι σαν αυγά ή κάτι και γεννιούνται μέσα από αυτά. Δηλαδή, αναπαράγονται από τον εαυτό τους. Ναι, ρε, και κάποια άλλα ζώα επίσης το κάνουν αυτό. Επίσης. Ξέχασα τι να πω. Α, ναι. Λοιπόν, ερώτηση τελευταία και γιατί μου ήρθε τώρα. Τι θα ήθελες να παλέψεις, με τι θα ήθελες να παλέψεις, θα προτιμούσες μάλλον. Μια πάπια σε μέγεθος αλόγου. What? Ή 100 άλογα σε μέγεθος πάπιας. Να παλέψει ο ίδιος. Ναι. Δηλαδή, links vs. Ναι. Τα οποία επιτίθονται. Ναι, πρέπει να θα σου επιτεθούν. Μία πάπια σε μέγεθος αλόγου ή 100 άλογα σε μέγεθος πάπιας. Άμα τα 100 άλογα τρέχουν όντως σαν 100 άλογα, τι χάμισες για την κλειτώνεις. Ναι, φίλε, αλλά τα πουλιά... Τσιμπάνε. Σε γαμάνε τα πουλιά, μαλάκα. Δεν έχει μαλακίες. Τα πουλιά όντως σε γαμάνε. Και αν η πάπια είναι σαν άλογο... Και αν υπάρχει. Και αν υπάρχει, είναι σαν άλογο. Εντάξει, φεύγει ένα φίλο από τάπια. Ξέρω εγώ, 100 πάπια, 100 μικρά λογάκια που συμπεριτίθενται και σε δαγώνουν, ξέρω τα άλογα, ή σε κλωτσάνε έτσι πίσω πίσω. Από εκεί φίλε, τώρα ακόμα και. Ναι, αλλά εκεί τα χτυπά, ρε φίλε. Ενώ την πάπια τεράστια που θα έρθει, χράμπου. Εκεί κάπου θα φύγει, ενώ με τα πολλά λογάκια που τσιμπάνε, ξέρω εγώ. Θα πας από τη μια, άμα σε καλύψει ένα και σε καλύψει και άλλη τη γάμιση. Μετά σου πει όλα πάνω. Σκέψω ότι τα άλογα μπορεί να τα εξημερώσει. Την πάπια όχι. Και θα εξημερώσει τα άλογα. Θα προλάβει να εξημερώσει τα 100 αλογάκια. Φαντάζεσαι πάνω στο τέλο να έχει. Ένα μπάσταρδο δεν θα υπάρχει. Όρθιο πάνω στα αλογάκια και να πηγαίνει έτσι, ξέρω εγώ. Ναι. Ή στην πάπια πάνω, μαλάκι. Ναι, ή να εξημερώσει ένα. Είναι πιο εύκολο. Τα γαμούσε να μια πάπια σε μεγεθό. Αλόγου και ένα εξημερωμένη. Τώρα με τη βενζίνη να ανεβάζει στο ύψι. Η πάπια. Αλλά τι θα την τάζει, ρε μαλάκα. Άλογα. Τα μικρά άλογα. Πώς σου έρθει αυτή η ερώτηση.
Εγώ ξέρεις τι θέλω να μάθω. Πώς του ήρθε αυτά τα δύο ζώα, γιατί πάπια και άλλο. Ναι. Και το... Την άκουσα κάπου. Χαίρομαι που δεν είναι δικό σου. Δεν είναι δικιά μου. Την άκουσα κάπου. Απλά ήθελα να δω τι πιστεύουν οι υπόλοιποι. Γιατί εγώ είμαι. Θα πήγαινα με τα άλογα, φίλε. Γιατί κάπου κλωτσίες γρήγορες. Ναι, αλλά είναι όπως τα έντομα. Δηλαδή 300 μνημεία να πέσουν πάνω σου. Καλά, τα μνημεία μπαίνουν κι αλλιώς. Αλλά εντάξει. Δεν έχεις τον έλεγχο. Ναι. Και μικρό άλογο θα μέτραγε να έχεις πάντως. Να έχεις γενικά μικρό άλογο. Ναι, ένα τόσο ξέρω. Α, τόσο μικρό. Γαμάει. Εγώ θέλω να πάρω. Δεν ξέρω. Κάποια μαϊμούνα έχω σπίτι μου. Είναι λίγο παράνομο βέβαια. Είναι. Ήμουνα στα πρόθυρα να πάρω. Ρε. Όταν είχα πάει να σπουδάσω που επιτέλους θα έμενα μόνος, έψαχνα να πάρω ζώο και είχα βρει ότι μια Κύπρια έδινε τη μαϊμού της, τσάμπα, αλλά μόνο με τα έξοδα μεταφοράς. Το οποίο ήταν κανένα 200. Αλλά γιατί να δώσεις τσάμπα τη μαϊμού, μάλλον θα σου έκανε τη ζωή πολύ δύσκολη, ρε φίλε. Ναι, θα ήταν μαϊμούφα. Μαϊμού. Θα ήταν μαϊμού. Είναι σαν μωρό, ρε η μαϊμού. Ρε, είναι πολύ creepy γιατί. Μαϊμού και Κύπρια είπε, ε. Ήσαν τα ονόματα του, Γιώργος Γεωργίου. Μαϊμού. Χρήστος Χρήστου. Ας το κλείσουμε κάπου εδώ. Μια τελευταία ερώτηση μόνο. Αν έπαιρνες τη μαϊμού. Θα ήθελες να έχει 100 αλόγο. Πώς θα την ονόμαζες και δεύτερον θα την έντυνες. Ναι, θα την έντυνα σίγουρα. Και θα έβγαινες μαζί βόλτα, ας πούμε. Ναι, θα ήταν στο παιδάκι μου, ρε φίλε. Θα ήμασταν mates. Τώρα η μαϊμού χρειάζεται πιστοποιητικό για να μπει σε μαγαζί. Δεν έχω ιδέα, ρε φίλε. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι παράνομο να έρθει στην Ελλάδα. Πάρε καλά που δεν πήρα. Αν έφυγα κόσμο σπίτι θα επιτυχόταν. Α, τώρα που φτιάχνω όμως το δάσος, στο μπαλκόνι. Τώρα που φτιάχνω το δάσος θέλω να πάρω πουλάκια, τροκτικά, έντομα, τα πάντα ξέρω. Να μω, οι γειτονές θα είναι πολύ χαρούμενοι. Θα γουστάρουν. Το θέμα είναι εξής, ποιος θα ταΐζει ρε φίλε αυτά. Άμα λείπω εγώ. Εντάξει, εγώ κοντά με, να πετάω. Έλα, προσπαθείτε, να ξέρω το λέω. Θα πετάω. Κοίτα, αλλιώς μπορεί να έχεις φίδια και ποντίκια και τα φίδια να τρώνε τα ποντίκια. Σωστό. Όταν θα λείπεις. Να τα αφήνω να ζουν κανονικά στο περιβάλλον τους, αυτόνομα. Και πέφτουν και σε χειμερή ανάρκη. Ισχύει. Οπότε έξι μήνες αράζεις. Ναι, φίλε, καλή ιδέα αυτή. Είναι λίγο μακάβρη, αλλά εντάξει. Καλό. Να φοβάμαι τα φίδια. Κι εγώ φουλ, βέβαια. Αιώνιοι εχθροί. Ανατριχιάζω τέρμα. Σε φάση δεν μπορώ να δω ένα λεπτό βίντεο με φίδι, ξέρω. Ναι. Στα 20 δευτερόλεπτα αρχίζω και ανατριχιάζω, ρε. Για εντάξει, θα κάνω τώρα. Είδα εντωμεταξύ, ναι, τώρα που το λέγαμε, είδα και όνειρα με φίδια. Καλά, φουλ, ρε. Από τα πιο basic όνειρα, πιστεύω. Αλήθεια. Ναι. Κάντε δηλαδή. Εγώ με φίδια έχω δει άπειρα όνειρα γενικά στη ζωή μου. Και με πολλά και με λίγα και με ένα και σε όλες τις συνθήκες. Σε κυνηγάνε. Όχι, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Ο ακολουθός μου με κυνήγαγε για ένα μπουκέτο φίδια. Είχε πάρα πολλά φίδια και μου τα πήγαινε έτσι, ρε φίλε. Και είδα μετά από λίγο καιρό και με τον πατέρα μου που είχε ένα φίδι και μετά άγκωνε το φίδι, ρε, και του φεύγανε τα δόντια του φιδιού. What the fuck. Πώς το γάμισες έτσι το φίδι. Εγώ ρε μαλλιά. Αυτό με γάμισε. Αν του φεύγανε τα δόντια. Του φεύγανε, ναι. Του φεύγανε. Αυτό σημαίνει μια. Γάμισε. Αυτό είναι τη δύναμη που νιώθει για σένα. Λες, επειδή τώρα την. Αντιμετώπισε το φόβο σου, αλλά το έφυγε το δόντι. Εγώ δεν τα φοβάμαι τόσο τα φίδια. Βέβαια, αν δω έξω φίδι, ρε φίλε, θα χεστώ πάνω μου. Τέλος πάντων. Ενώ ελεύθερο. Μη σε δακώσει. Επειδή έξω έχει τύχη, ρε παιδί μου. Ναι, γάμισε. Να ξέρει καλοκαίρι και τα λοιπά, να ευρεθώ σε περιβάλλον που έχει φίδι. Δεν έχω τρομάξει τόσο. Γιατί ρε φίλε, ναι, και απλά μετά φεύγουν. Δεν είναι ότι αυτό που έχουν μυαλό μπροστά σου επιτεθεί με το που θα δει άνθρωπο το φίδι, θα πέσει πάνω του. Του να πατήσει, ξέρω εγώ. Εκτό και αν το ενοχλήσει, ναι. Και η σκορπιά επίσης είναι για το μπούτσο. Ναι, ρε. Ναι. Αλλά ας πούμε, ρε φίλε, εντάξει, να δεις τύπου πίθωνα στον Αμαζόνιο ή κανένα κόντα, ξέρεις, εκεί, οκ. Ψαλίδες. Εκεί τελείωσες. Ξέρω ότι είναι ψαλίδες. Ναι, ρε. Το, αυτό το έντομο, ναι. Με το ψαλιδάκι. Ναι, ναι, μα να έχει πει στο παρακί μου ψαλίδα. Στο μαγιό μου, δεν είναι παιδάκι. Είναι το κατέρα με τσιμπάει στο τσουνάκι. Όχι, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό. Κοίτα ψαλίδα. Ωραία, φίλε. Επίσης, μαλέκα, είχα ένα φίλο στο γυμνάσιο που λέγαμε για τις ψαλίδες και στα μαλλιά μου είχα μια ψαλίδα, ρε. Και την βγάζω και μου λέει τελείως ρεαλιστικά, μου λέει αυτό είναι η ψαλίδα που λέμε στα μαλλιά. Όχι. Επίσης, είχα ένα άλλο φίλο και με ρωτούσε τρίτη γυμνασίου, τελείωσε κι αυτός έτσι σοβαρά.
αν οι γυναίκες, βασικά έχει δεδομένο ότι οι γυναίκες γεννάνε από τον κόλο. Πω, πολύ μαλάκα. Και με ρωτούσε αν ισχύει αυτό, ξέρω, what the fuck. Είχα μια φίλη που νόμιζε στα 18 της ότι η νησί είναι κάθε τύπου, έχει τριγύρω μια ποσότητα θάλασσας, τύπου. Όχι ότι περικλείται όλο από θάλασσα. Ότι ό,τι έχει γύρω θάλασσα είναι νησί. Οκ. Okay. Από τη Λίμνο ήταν φίλη. Όλοι αυτοί ήταν τη Λίμνο. Φίλη μου είναι τέλειο. Τύπου μου είχε πει πήγα Πάργα, πώς λέγεται. Ναι, Πάργα. Πάργα. Πράγα. Πράγα είναι εκτός Ελλάδας. Ναι. Εκεί πας με λεωφορείο. Χρόνια. Δεν έχω πάει Πάργα. Τι σου πει, πήγα με λεωφορείο σαν νησί. Λέω περίμενε, ρε μάλακα. Τι πήγες με λεωφορείο σαν νησί. Και εκεί υπάρχει και αυτή η επίφανη, ξέρω εγώ. Εγώ, what the fuck, τι νομίζεις τόσο καιρό. Όχι, ρε φίλε. Ακραίο. Ό,τι να είναι. Υπέροχο. Ωραίο. Κάνε το κλείσιμο, Αντώνη. Πομφιλές. Θα κάνω το κλείσιμο μου. Φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εσύ. Κι εγώ. Ήταν τέλεια. Είσαι ωραίος, ρε Μόρτι. Τώρα έχουμε κλείσει να πάμε στις συναυλίες παρέα τώρα. Πού θα πάτε? Θα πάμε Jake Bug. Liam Gallagher. Liam Gallagher, Iggy Pop. Viagra Boys. Ναι, γαμώ. Τι άλλο έχουν πει? News θα πάσαι. Το σκέφτομαι. Παίζει να πάω. Οκ. Θα πάρω εδώ τον Παύλο. Εμείς θα πάμε Slipknot. Α, Slipknot επίσης, ρε φίλε, ψήνουμε να πάω. Ψήνεσαι. Πότε, δεν έχω κλείσει. Μέσα στον Ιούλιο. Έχουν βάλει ημερομηνία πάλι. Ναι. Τέλος Ιουλίου πρέπει να. Όπου θα γίνει τη στρελίσσοτερα. Ναι, ρε, θα γίνει χαμός. Τι που κάθε πέντε μέρες live. Πρέπει, ρε φίλε, εντάξει, μετά από δύο και χρόνια στο off. Θα τα πούμε και τότε, λοιπόν. Όταν λέμε στις συναυλίες. Έγινε. Yeah, οκ. Λοιπόν, γεια σου, παιδιά. Θα λέμε στα επόμενα.